Το θέμα λοιπόν που θα συζητήσουμε σήμερα λέγεται παγκοσμιοποίηση και εθνικές ταυτότητες. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο και μάλιστα θα ξεκινήσω από τα πολύ εύστοχα ερωτήματα του κυρίου Δημάρχου, τα οποία τα έθεσε και σαν πηγή βασικού προβληματισμού. Θα χρησιμοποιήσω μία μέθοδο την οποία τη χρησιμοποίησε πρώτος ένας από τους παππούδες μας, το λέω με κάθε συστολή για να μην θεωρηθώ εθνικιστής, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο Σωκράτης, ο οποίος πρώτος μας έμαθε να σκεφτόμαστε με αυτό που λέμε διαλεκτική ή αποδομητική διαδικασία, η οποία όμως δεν τελείωνε με τις ασαφείς, ομιχλώδεις και θα έλεγα σε τελευταία ανάλυση ύποπτες παραδόσεις της λεγόμενης κριτικής σχολής, στα νέα ελληνικά λέγονται criticals, οι οποίοι θεωρούν ότι όλα είναι αφήγηση, narration, και ότι τίποτε δεν έχει αντικειμενική ουσιαστικά υπόσταση, αλλά όλα είναι μία θέαση η οποία οδηγεί σε ένα αφήγημα, άρα δεν υπάρχει ένα σύστημα αναφοράς το οποίο να μας βοηθά να ξεχωρίσουμε το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εξαιρετικά επικίνδυνη προσέγγιση και θα γίνω αμέσως πάρα πολύ σαφής. Θα υπάρξει σίγουρα ένα αφήγημα το οποίο θα ακούσετε από έναν καλοδιαβασμένο ναζιστή, ο οποίος θα σας εξηγήσει τα πολύ θετικά στοιχεία της θεωρίας του ναζισμού. Θα υπάρξει και ένα άλλο αφήγημα, χρησιμοποιώ τους όρους τους, το οποίο θα προέρχεται από έναν πεπισμένο κλασικό πλουραλιστή δημοκράτη, ο οποίος θα σας εξηγήσει τα καλά της αστικής πλουραλιστικής δημοκρατίας. Εσείς σαν καλός critical, τι έχετε να πείτε? Ότι εδώ έχουμε μία αφήγηση, εδώ έχουμε άλλη μία αφήγηση, εγώ έχω μία τρίτη αφήγηση, όλα είναι ισότιμα. Ήδη διαπράξατε ένα σφάλμα. Γιατί μέσα στον Έλληνα, ο οποίος πάντα πολέμησε τον ναζισμό, δεν χρειάζεται να σας κάνω ιστορικές αναφορές, τα ξέρετε όλοι, ο οποίος έχασε περί το 1 εκατομμύριο πληθυσμό κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και ο οποίος είχε, επιτρέψτε μου την χυδαία αλλά βόρειο-περιοχικό πρωτομερίτικη έκφραση, είχε το κυμπαριλίκι να μην ζητήσει ούτε τις αποζημιώσεις του, ούτε τα αναγκαστικά δάνειά του, τα οποία μέχρι σήμερα άλλοι λαοί, οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους και οι οποίοι έχουν μνήμη, τα συνεχίζουν μέχρι σήμερα που μιλάμε. Αναφέρομαι στο Ισραήλ και στο Ίδρυμα Σάιμον Βίζενταλ, το οποίο δημιουργήθηκε αμέσως μετά, γιατί είχαμε και τη μέρα του Ολοκαυτώματος σήμερα και είναι μια έμεση απόδοση τιμής, το οποίο όμως ίδρυμα τι έκανε, και ο ιδρυτής του είχε μαζέψει όλα τα δυνατά στοιχεία τα οποία μπορούσε να συλλέξει σε χιλιόμετρα αρχείων για όλους τους ναζί εγκληματίες πολέμου οι οποίοι επιζούσαν και φροντίζει συνεχώς, ακόμη και σήμερα που οι περισσότεροι έχουν πεθάνει, όσοι ζουν, να τους εντοπίζει, να τους απαγάγει και να τους πηγαίνει
στο Ισραήλ να τους δικάζει και να τους εκτελεί. Αυτού του είδους η προσέγγιση έκανε μεταξύ άλλων, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί, έκαναν το Ισραήλ ένα έθνος κράτος, το οποίο είχε ξεκινήσει από μία απίθανη παγκόσμια διασπορά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο θέμα μας. Να γίνει σεβαστό από όλο τον κόσμο. Δεν είπα αγαπητό, είπα σεβαστό. Και το σέβας στην διεθνή πραγματικότητα συνδυάζεται με την ισχύ. Ο Παναγιώτης Κονδύλης, ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 20ου αιώνα, ξεκίνησε μαρξιστής, στο τέλος κατέληξε καθαρά ελληνικό μυαλό, ελληνικό πνεύμα. Μας ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση της ισχύως δεν είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί να αλλάξει μια αφήγηση κατά τους παγκοσμιοποιητές. Είναι μια υπόθεση ενστικτώδης και προκύπτει από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Επειδή το ένστικτο της αυτοσυντήρησης δεν είναι υπόθεση διδαχής, είναι υπόθεση γεννήσεως, ενσπέρματη, κυταρική. Γι' αυτόν τον λόγο αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μας αφαιρέσουν την αξιολόγηση και την αξιοποίηση της ισχύως, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν θα είναι να μας κάνουν λοβοτομή. Ένας άνθρωπος λοιπόν λοβοτομημένος έχει χάσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, αλλά είναι λοβοτομημένος, τι να κάνουμε. Εάν λοιπόν το όνειρο της κοινωνίας είναι αυτό, τότε εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν θα πάρω. Για να δούμε όμως αυτή η αφηγηματική προσέγγιση, η οποία οδηγεί και σε κάτι άλλο. Προσπαθώ να δουλέψω εκ του αντιθέτου. Λέει, μα αυτοί οι παγκοσμιοποιητές, η έννοια του εθνικού κράτους είναι μια έννοια ξεπερασμένη. Κάποτε, λέει, είχαμε κομιτείες, βαρονίες. Όταν πια οι κομιτείες και οι βαρονίες δεν μπορούσαν να ελέγξουν λόγω των περιορισμένων οικονομικών τους τη δημιουργία ισχυρών στρατών, κατέληξαν να δημιουργήσουν εθνικά κράτη. Και βλέπουμε ότι το 1648 στη Βεστφαλία τη γένεση του κράτους έθνους. Ναι, λέει, αλλά πώς, λέει, φτιάχτηκε αυτό το κράτος έθνους? Μαζευτήκανε διάφορες κοινοτικές ομάδες, δημιούργησαν ένα αφήγημα εθνικό, έναν εθνικό μύθο, και μέσα σε αυτόν τον εθνικό μύθο δημιούργησαν κράτη. Άρα όλα αυτά τα κράτη είναι κράτη μυθεύματα. Μετά, λέει, τα κράτη, φτάνοντας μέχρι τον 18ο αιώνα, αρχές 19ου, αρχές 20ου, ναι, και αρχές 20ου, δημιούργησαν αυτοκρατορίες. Γιατί τελικά ούτε τα εθνικά κράτη μπορούσαν να συγκεντρώσουν την σκληρή εκείνη ισχύ την οποία είχαν ανάγκη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πορεία της ιστορίας, στην επιβίωσή τους. Και μετά, από τον 20ο αιώνα και μετά, λέει, μοιραία είναι, όλος ο κόσμος θα γίνει ένα παγκόσμιο χωριό. Αν δε, διότι θα απευθυνθώ στις γνώσεις σας και θα πω, το σύμφωνο της Ουάσιγκτον κατασκευάζει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ξεκινάει τη δεκαετία του 50 με 40 κράτη περίπου. Πώς λέγεται? Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Εθνών, μάλιστα. Ξεκινάει λοιπόν με καμιά σαρανταριά κράτη.
Σήμερα ξέρετε πόσα έχει, ανεγνωρισμένα. 192 συν το Κόσοβο 193. Γιατί λέω συν το Κόσοβο, δεν είναι αναγνωρισμένο. Εσείς δηλαδή βλέπετε να εξαφανίζεται η έννοια του έθνους κράτους? Εγώ το βλέπω να πολλαπλασιάζεται. Δεν μου λέτε, εθνικισμός λέμε, μάλιστα. Αφηγηματική δημιουργία εθνικών κρατών λέμε. Εγώ τώρα μιλάω ως παγκοσμιοποιητής. Μάλιστα. Για να έρθουμε στην ελληνική πραγματικότητα λίγο. Στην ελληνική πραγματικότητα λέμε, κοιτάξτε, η συγκεκριμένη σχολή. Μα τι ήταν η Ελλάδα? Ένα αφήγημα είναι η Ελλάδα. Βασίζεται πάνω σε ένα μύθο. Βάλανε ένα φράχτη γύρω-γύρω από ένα συγκεκριμένο χώρο οι ισχυροί, μεγάλες δυνάμεις. Και εδώ πέρα, επειδή είχαν ανάγκη το μαγαζί που ήταν γωνία, φτιάξανε ένα πράγμα που το έπανε η Ελλάδα και το ήλεγξαν. Πόσο λάθος έχει αυτό. Όταν ο Χόμπσμπαουμ μας περιγράφει τη δημιουργία των ευρωπαϊκών κρατών, έχει το παράδειγμα στο μυαλό του του πώς δημιουργήθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη. Ως χάρη οι Γάλλοι, Κέλτες, Λίγυρες, Γαλάτες, Βρετόνοι κτλ. Φυλές διάφορες, οι οποίοι έφτιαξαν ένα κράτος. Φυλές οι οποίες δεν είχαν ποτέ δηλώσει, ποτέ, μα ποτέ, κοινή γραμματεία, καλά γραμματεία, άστο, κοινή γλώσσα, κοινή γραφή, άστο κι αυτό. Ποιο ήτανε δηλαδή, εγώ δεν μπαίνω ότι σφαζόντουσαν μεταξύ τους, και εμείς σφαζόμαστε εδώ μεταξύ μας ιστορικά, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο, και βεβαίως εξαφανίζουμε πάντες όσους τολμούν να αγαπήσουν αυτόν τον τόπο. Προχθές ήμουνα στο Σαββόπουλο, στο πάρκο, και άκουσα ξανά εκείνο το τραγούδι που λέει «Σε αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούμε τρώμε βρώμικο ψωμί». Επιτέλους κατάλαβα το στίχο. Όταν αγαπάς αυτόν τον τόπο, τρως βρώμικο ψωμί. Κάποιοι άλλοι τρώνε το παντεσπάνι. Αυτοί που δεν τον αγαπούν. Κρατήστε το. Τι έγινε λοιπόν? Η Ελλάδα μήπως έχει συνέχεια γλώσσας? Μήπως έχει συνέχεια γραμματείας? Μήπως έχει, και όταν λέμε γραμματεία εννοούμε τα πάντα, έτσι, από ένα νομικό κείμενο μέχρι ένα κατάστοιχο εμπορικό. Και βεβαίως δεν συζητώ για τη λογοτεχνία, δεν συζητώ για την ποίηση, δεν συζητώ για το θέατρο, δεν συζητώ για οποιαδήποτε μορφή πνευματικής δραστηριότητας. Μάλιστα. Μήπως έχει Ολυμπιακούς αγώνες, όπου εκεί είχαμε και την Ολυμπιακή εκεχηρία, που σημαίνει τι? Ότι κύριοι, σταματήστε να σφάζεστε μεταξύ σας, οι διάφορες πόλεις κράτη, και ελάτε όλοι οι Έλληνες μαζί να αγωνιστούμε ειρηνικά. Και ποιος είχε δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες? Οι Έλληνες, κανένας άλλος. Αυτός ο ιμπεριαλιστής, συχαμερός, βδελιρός, πολεμοκάπηλος, αλητήριος Αλέξανδρος, όταν έστειλε τις 300 ασπίδες στην Ακρόπολη, έγραψε «Οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων». Οι Έλληνες όμως, μπορεί να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά ξέρουμε ποιοι είμαστε. Έχουμε γνώση της ταυτότητάς μας. Έξυπνο παιδί αυτός ο Αλέξανδρος, πρέπει να πω. Διότι έχοντας τον Αριστοτέλη να τον διδάσκει στην Σλαβική, κατάφερε ο καημένος να μάθει ελληνικά. Δύσκολα πράγματα αυτά. Αμα τώρα, αφού το λέει η συμφωνία, δεν είναι, ανήκει στις νοτιοσλαβικές γλώσσες. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, άκουσα και σήμερα είδα και κάποιους συναδέλφους που δείχναν κάτι χάρτες απίθανους από τη Wikipedia, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι η περιοχή αυτή λεγόταν, λέει, Μακεδονία.
Μπορώ να σας δείξω υλικό, αλλά θα πάμε μέχρι αύριο. Θα σας τα πω πολύ συνεπτυγμένα στο πλαίσιο της σημερινής ομιλίας. Μας είπαν για τη συνθήκη του Βουκουρεστίου ο Υπουργός μας των Εξωτερικών και μάλιστα εν μέσω Βουλής εκείνη τον δίκτυν αυστηρός λέγον, σας θυμίζω, και να μη σας θυμίσω τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η οποία διένει με την Μακεδονία τη γεωγραφική σε τρία κομμάτια, το ένα 51% για μας, το άλλο 31%, το άλλο 5%. Και δεν είδα, κύριοι και κυρίες μου, δεν είδα έναν εθνοπατέρα μας να σηκώνεται απάνω και να του λέει «Κύριε, δεν γνωρίζετε τη συνθήκη του Βουκουρεστίου της 10ης Αυγούστου του 1913. Γιατί δεν τη γνωρίζετε? Διότι όποιος πάει σε αυτό το μηχάνημα του διαβόλου και κατεβάσει τη συνθήκη του Βουκουρεστίου και τους συνοδούς χάρτας, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ούτε μία φορά το όνομα Μακεδονία εκεί μέσα. Επιπλέον, εις των συνοδών χάρτην, ο οποίος εξεπονήθη από Διεθνή Επιτροπή Γεωγράφων, Χαρτογράφων, Επιστημόνων, Νομικών, Εθνολόγων και Δημοσιογράφων, θα δείτε ότι επρόκειτο περί ρυθμίσεως των Ελληνοσερβικών συνόρων και η γραμμή των Ελληνοσερβικών συνόρων διήρχεται Αχρίδα, Μοναστήρι, Γευγελή. Δηλαδή λίγα χιλιομετράκια κάτω από τα Σκόπια. Ερώτημα. Κύριος Δήμαρχος ξέρει, εφόσον ασχολήθηκε με τη στρατιωτική διπλωματία. Ερώτημα. Αυτή η συνθήκη για να λυθεί τι απαιτεί? Το προβλέπει. Να έλθουν η επιτροπή, μια επιτροπή διμελής από Σέρβους και Έλληνες και να πούνε καταργείται η συνθήκη, καταργούνται αυτά τα σύνορα και ορίζονται κάποια άλλα, γιατί εντωμεταξύ έγινε κάποια νέα κρατική οντότης. Σας πληροφορώ πολύ απλά ότι τέτοιο πράγμα δεν έγινε ποτέ. Πότε έπαψε να ισχύει, κύριε, αυτή η συνθήκη? Μάλλον πότε θα θέλαμε να πάψει να ισχύει αυτή η συνθήκη? Θα θέλαμε να πάψει να ισχύει με τη συνθήκη, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έλα όμως που τα δύο μέρη είναι η Ελλάς, όπως δικαιούται, νομικά μιλάω, και από την άλλη μεριά δεν είναι η Σερβία. Συνεπώς η συνθήκη συνεχίζει να ισχύει. Και κατά την ταπεινότατη κρίση μου, αυτός είναι ο πρώτος λόγος ακυρότητος της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θέλετε να πάμε και σε άλλους? Για να δούμε το χάρτη των συνοδών. Εκεί μαζί δεν θυμάστε. Υπάρχει η λέξη Μακεδονία. Ναι, βεβαίως και θυμάμαι καλά. Βεβαίως και υπάρχει η λέξη Μακεδονία. Πού υπάρχει όμως η λέξη Μακεδονία? Μόνο κάτω από τη γραμμή Αχρίδα, Μοναστήρι, Γευγελή. Στο ελληνικό έδαφος και πουθενά αλλού. Μα υπήρχε η γεωγραφική Μακεδονία. Όχι, κύριε, είμαι γεωγράφος. Έχω μαζέψει όλους τους χάρτες τους δυνατούς. Γεωγραφική Μακεδονία ούτε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε. Εκεί υπήρχαν τρία σαντζάκια, Οθωμανικές διοικητικές μονάδες. Το σαντζάκι του Μοναστηρίου, το σαντζάκι της Θεσσαλονίκης και το σαντζάκι του Κωσόβου. Μακεδονία πουθενά. Πάμε μετά να δούμε. Προχθές ο κύριος πρώην Υπουργός των Εξωτερικών, έχω την αίσθηση ότι θα τον ξαναδούμε,
ως υπουργό των εξωτερικών. Αυτό δεν το λέω ως απειλή, ως πληροφορία το λέω. Μας μίλησε, κάτι είπε, κάτι ψιθύρισε για συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Δεν κατάλαβα. Τι εννοούσε? Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που έγινε με βάση το χάρτη του Κίπερτ, του προφέσορ Dr. Heinrich Kiepert, ο οποίος μας έβγαζε σχεδόν τα 2/3 της Βαλκανικής Βουλγάρικα, ήταν ένας χάρτης από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν μισθωτός της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Και τόσο πολύ ενοχλήθησαν οι μεγάλες δυνάμεις, ούτως ώστε η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου διατηρήθηκε ένα μήνα μόλις. Και ήρθανε μετά με το συνέδριο του Βερολίνου, την ανήρεσαν με τον χάρτη του Στάνφορντ, τον οποίο χάρτη του Στάνφορντ, ένας ταπεινός εργάτης, καλός Έλληνας, ήσυχος, ο Παπαρηγόπουλος αυτός, ο βρωμερός και τρισάθλιος εθνικιστής, βρήκε τον Στάνφορντ και τον παρακάλεσε να του δώσει το χάρτη του. Ο χάρτης του Στάνφορντ δείχνει όλη τη βόρεια περιοχή της Ελλάδος ελληνική. Πού λοιπόν, δηλαδή δεν κατάλαβα πού ακριβώς ακούγεται αυτό το Μακεδονία και κυρίως το μακεδονίτικο έθνος και η μακεδονίτικη γλώσσα. Πάμε παρακάτω. Résultat définitif du recensement du royaume yougoslave en 1921. Τελικά αποτελέσματα απογραφής του βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας το 1921. Πληθυσμός κάπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι. Όλη η περιοχή από πάνω μέχρι κάτω. Διεθνής Επιτροπή σε 4 γλώσσες, 475 σελίδες μελέτη. Εκεί μέσα στην απογραφή αυτή όλοι δηλώνουν την εθνικότητά τους όπως την νοούν. Επίσης δηλώνουν και τη γλώσσα την οποία μιλούν όπως την νοούν. Κύριοι, 8 χρόνια μετά από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, δηλαδή το 13 η συνθήκη του Βουκουρεστίου, 8 χρόνια μετά που γίνεται το ρεσανσεμό, η απογραφή, δεν θα βρείτε έναν κερασφόρο να δηλώνει Μακεδόν, έναν αριθμός, ένα απόλυτος τιμή, ένα δεν θα βρείτε να δηλώνει Μακεδόν, ούτε δε αντιστοίχως έναν κερασφόρο να δηλώνει ότι ομιλεί την μακεδονική γλώσσα. Γίνεται με την Μακεδονία, τη γεωγραφική. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα, γιατί λέει είχαμε οι Ρωμαίοι. Συγγνώμη, αλλά θα τρελαθώ. Τι δουλειά έχουν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι στο τέλος αναγνωρίζουν την ελληνικότητα της περιοχής που ονομάζουν Μακεδονία? Την αναγνωρίζουν. Αναγνωρίζουν και την ελληνικότητα της περιοχής που μετά έγινε Αλβανία. Πώς τη λέγανε? Ιλλήρια Γκρέκα. Ελληνική Ιλλήρια. Δεν πιστεύω να τα είχαν πιάσει αυτοί από κανέναν. Κατακτητές ήταν. Και βλέπανε οι άνθρωποι, ήταν ρεαλιστές οι Ρωμαίοι. Λέει εδώ να ξέρουμε ποιους έχουμε. Εδώ τι έχουμε? Έλληνες Ιλληριούς. Μάλιστα. Πού βρέθηκα? Άμα αυτά λέει, ξέρετε, μετά, τι μετά, έγινε λέει μια απόφαση της Κομινφόρμ το 1934 και από πότε η Κομινφόρμ ιδρύει κράτη, για να καταλάβω. Και μετά λέει ο Στάλιν έφτιαξε λέει μαζί με τον Τίτο λέει αυτή την... Ναι, την έφτιαξε γιατί ήθελε να βρει μια εθνότητα να αμυνθεί στην επιθετικότητα των Βουλγάρων. Γι' αυτούς βλέπετε και αντιδρούν. Και βεβαίως
Αντιδράσανε και οι Αλβανοί μετά από παρέμβαση της Τουρκίας και είπανε ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε εθνική εθνικότητος αλβανικής. Ναι, θέλετε να μας βάλετε ότι ανήκομεν εις των μακεδονικών λαών, βάλτε το. Αλλά εμείς όμως εθνοτικά είμαστε Αλβανοί. Θα το βάλετε. Και το βάλασι. Θα πάμε και αλλού. Τι παρατηρούμε δηλαδή? Παρατηρούμε ότι έχουμε κάποιους Μακεδόνες citizenship και από κάτω έχουμε μία διακλάδωση. Προσέξτε. Τροπολογία 36 με το άρθρο 34 του Σκοπιανού Συντάγματος, όπου εκεί τι γίνεται, έχουμε τη δυνατότητα εμείς ως Βόρειος Μακεδονία να προστατεύουμε τους εθνοτικούς Τούρκους, Βόσνιους, Αλβανούς, Βουλγάρους και άλλα μέλη του μακεδονικού λαού στις χώρες του εξωτερικού. Άλλαξε το γειτονικές και έγινε του εξωτερικού. Αυτό ετσάκισε απολύτως τον αλυτρωτισμό. Του έκοψε τα πόδια. Τέρμα. Από το γειτονικές χώρες στο χώρες του εξωτερικού αντιλαμβάνεστε ότι τους τσακίσαμε. Τους λιώσαμε. Μάλιστα. Και βεβαίως τα νομικά, λέει, δικαιώματα, τα νομικά αποτελέσματα από την διακήρυξη της ασνόμ. Ξέρει κανένας εδώ μέσα τι είναι η ασνόμ? Να σας πω. Ούτε στο κοινοβούλιο το ξέρανε. Η ασνόμ είναι η διακήρυξη της Σοσιαλιστικής Επαναστατικής Επιτροπής για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ποιας Μακεδονίας? Η οποία, ξέρετε τι λέει? Ακούστε λοιπόν τι λέει. Δεν σχολιάζω, απλώς αναφέρω ιστορικά κείμενα. Του 44. Λέει λοιπόν ότι πρέπει οι Μακεδόνες του Αιγαίου με τους Μακεδόνες του Πυρήν να ενωθούν επιτέλους, λέει, με τους Μακεδόνες στη Ιουκοσλαβία ενάντια στην εξευτελιστική σκλαβιά που τους έχουν υποβάλει οι φασίστες των γειτονικών αυτών κρατών, να απελευθερώσουν επιτέλους τη Μακεδονία και το μακεδονίτικο λαό, και συνεχίζει με αυτό το βιβλίο, και να ρίξουν τα σύνορα τα οποία χωρίζουν αδελφό από αδελφό, Μακεδόνα από Μακεδόνα. Επίκληση εις αυτήν τη διακήρυξη κάνει η συγκεκριμένη τροπολογία 33 εις το προήμιον του συντάγματος. Δηλαδή το προήμιον του συντάγματος, για όσους είναι νομικοί εδώ μέσα, ξέρουν ότι είναι η ψυχή του συντάγματος. Δηλαδή μπορεί το σύνταγμα να αλλάζει, το προήμιο συνήθως δεν αλλάζει ποτέ. Αυτό το εκυρώσαμε. Αλλά απευθύνομαι σε τόσους μορφωμένους ανθρώπους. Δεν το ξέρω ούτε ένας. Τα έγραψα. Τα δημοσίευσα. Θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα των νέων, γιατί ήταν 9 σελίδες. Δεν μπορούσαμε να το δημοσίευσει η εφημερίδα. Και το προηγούμενο που έβγαλα, το έβγαλα στο Σταύρο Λιγερό, με όλο το ιστορικό κτλ.
Του με 29 σελίδες, το έβγαλε σε 6 συνέχειες ο άνθρωπος. Κύριοι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τέτοιο προήμιο του συντάγματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, λέει, ότι και οι αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα για τη Μακεδονία θα έχουν, λέει, τα δικαιώματα τα οποία τους αρμόζουν. Κάποιοι 70.000 οι οποίοι εδιέφυγαν μετά τη λήξη του εμφυλίου, αφού αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ο πόλεμος τελείωσε, ο αδελφοκτόνος αυτός πόλεμος, δεν μπορούσαν να μείνουν πια, έφυγαν, εξεδιώχθησαν και άλλοι έφυγαν για να σώσουν τη ζωή τους και πήγαν στην Ιουγκοσλαβία. Αυτοί βεβαίως έχουν κάθε δικαίωμα, όπως αντιλαμβάνεστε, βέβαια, αποζημιώσεις, αποκαταστάσεις, περιουσιών. Μόνο που αυτό συμβαίνει μετά από μία απώλεια πολεμική. Όταν χάνεις έναν πόλεμο, τότε το κάνεις. Αυτοί χάσανε έναν πόλεμο και το υπέστησαν. Τώρα ποιο πόλεμο ακριβώς χάσαμε? Και τελευταίο, για να ξαναμπω στο ταυτωτικό. Τι κάνει αυτό το κράτος? Ζητάει απεγνωσμένα και επίμονα εθνική ταυτότητα. Έτσι δεν είναι? Αγωνίζεται για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη. Έτσι δεν θα λέγανε οι criticals? Για ένα πουκάμισο αδιανό. Μα τι θα πει? Α, όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι παγκοσμιοποιητές έρχονται να υποστηρίξουν τις εθνικές ταυτωτικές διεκδικήσεις των Σκοπίων. Συγγνώμη, της Βορείου Μακεδονίας. Δεν αναγνωρίζουν την ίδια ευαισθησία όμως και στους ημεδαπούς ή στους ηθαγενείς. Ή σημάς, λέγω. Όχι. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί όταν είστε κάτω από τα σύνορα που μας χωρίζουν από τα βαλκανικά κράτη και είστε Έλληνες, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ όταν διεκδικείτε την ελληνικότητά σας, διότι κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε εθνικιστέ, στην καλύτερη περίπτωση ελληνάρες, και σε μια άλλη περίπτωση πιο αργκοτίκ θα έλεγα εθνίκια. Ξέρετε που βγαίνει το εθνίκι? Το καταλάβατε όλοι, μπράβο. Αυτοί λοιπόν έχουν δικαίωμα να διεκδικούν εθνικοκρατική οντολογία. Εμείς, όχι, δεν έχουμε. Είχα προτείνει μία ονομασία. Είχα γράψει και άρθρο. Πρόσεξα δε ότι ο σεβαστός κύριος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τη χρησιμοποίησε στη Βουλή, το Κεντροβαλκανική Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί όντας ένας άνθρωπος δημοκρατικός, ο οποίος δεν έχω αντίρρηση, και να δημιουργηθεί και το κράτος, και κανένα πρόβλημα να προχωρήσει, να προκόψει, κανένα πρόβλημα. Γείτονες είναι, πρέπει να τα έχουμε καλά με τους γείτονες, είναι γνωστόν. Λέω, Κεντροβαλκανική Δημοκρατία. Δεν υπάρχει στο διεθνολογικό συνειδητό? Βεβαίως και υπάρχει. République Centrafricaine. Άντε. Γιατί? Γιατί και εκεί υπήρχε το ίδιο πρόβλημα. Πολυφυλετική αυτή η κρατογένεση. Έπρεπε να δώσουν ένα όνομα που να μην υπερισχύει καμία φυλή. Μάστε. Το δώσαν λοιπόν καθαρά γεωγραφικό με επιθετικό προσδιορισμό. Κεντροβαλκανική Δημοκρατία, εδώ. Τι πετυχαίνεις με αυτό? Το πρώτο που πετυχαίνεις είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ περήφανο, γιατί θα πάρει μια δημοκρατία και θα τη γράψει στις λίστες του και θα φαίνεται ότι ελέγχει το κέντρο των Βαλκανίων. Ένα.
Δεν μου λένε, οι Αμερικανοί πιστεύετε ότι είχαν κανένα ζόρι εάν το κράτος το ονομάζαμε βασιλεί? Όχι. Τι θέλανε οι Αμερικανοί? Α, μπράβο. Αλλά όταν βλέπεις ότι από τη μία μεριά δεν υπάρχουν ιδέουσες αντιστάσεις, από την άλλη υπάρχουν, όταν βρεις σημείο σύγκλησης, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι τι? Εδώ, αυτό το υποστηρίζω. Γιατί? Θα τα δείτε εδώ αυτά. Εδώ. Το υποστηρίζω γιατί? Γιατί θέλω να μπει στο ΝΑΤΟ και να κλείσει ο Ρίμλαντ, θα δείτε τι είναι αυτά, εκεί, στα Βαλκάνια. Και θα δείτε και γιατί. Ποιοι το θέλαν? Το θέλαν οι Γερμανοί. Και γιατί το θέλαν οι Γερμανοί? Μα δείτε την τελευταία πράξη του Αδόλφου Χίτλερ. Τι λέει? Γρήγορα ανεξαρτητοποιήστε την περιοχή της Μακεδονίας. Γιατί? Ήταν μία εθνική ταυτότητα για την οποία όμως είχε χυθεί αίμα. Προσέξτε το αυτό. Και όταν έχει χυθεί αίμα για ένα όνομα, για μια ιδιότητα εθνική, τότε αυτό το αίμα είναι κάτι που συνδέει. Άρα θα πρέπει να το αξιοποιήσω αυτό το αίμα που χύθηκε και να το φτιάξω αυτό το κράτος, το οποίο θα μου επιτρέπει πρόσβαση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Δεν πρόλαβε να το κάνει τότε. Αυτό συνεχίζει να είναι, αυτή η αντίληψη συνεχίζει, μόνο που το όνομα πουθενά δεν ανήκε στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο ψηφιδωτό λαών. Μα όταν οι ίδιοι καταγράφουν στις νέες τροπολογίες και σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του συντάγματός τους και άλλα άρθρα, 49 συγγνώμη, του συντάγματός τους, βλέπεις ότι σου λένε οι άνθρωποι μακεδονικός λαός και Τούρκοι, Βόσνοι, Αλβανοί και τα... Α, δηλαδή δεν είναι εθνοτικός ομοιογενής? Όχι, δεν είναι. Αυτοί οι παγκοσμιοποιητές οι οποίοι διαρριγνύουν τα ημάτια των για το κατά πόσον μύθι είναι τα κράτη, εδώ έχουμε την επιτομή, την case study της δημιουργίας μιας μυθικής εθνοκρατογενέσεως. Γιατί δεν κάνουν την παραμικρή κριτική? Την παραμικρή. Και την κριτική τη στρέφουν εναντίον ημών. Αλλά εκεί είναι καλός ο εθνικισμός. Είναι χρήσιμος ο μύθος. Γιατί εξυπηρετεί το ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά το ΝΑΤΟ όμως δεν είναι μέσα στις αντιλήψεις σας, κύριοι. Το ΝΑΤΟ είναι κακό πράγμα. Είναι φωνιάδες των λαών, είναι όλοι αυτοί οι ιμπεριαλιστές. Όλοι. Πώς το βολέψατε αυτό το πράγμα? Αυτά αλλάζουν. Μαρξιστικά οι αντικειμενικές συνθήκες αλλάζουν στην ιστορία. Και όταν οι αντικειμενικές συνθήκες αλλάζουν, ένας καλός μαρξιστής πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη και να προσανατολίζεται δεόντως. Ναι, αλλά ο μαρξισμός έχει κάτι περιθώρια. Άστο να πάει στην ευχή τώρα, μην κάνω τέτοιες κουβέντες. Έχουμε λοιπόν πολλές και σοβαρές αντιφάσεις μεταξύ του πότε επιθυμούμε τη δημιουργία ενός εθνικοκρατικού μύθου και πότε όχι. Για να δούμε τώρα το γιατί πάνω σε αυτό το χάρτη που σας προβάλλω. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη ο οποίος είναι αζημουθιακή προβολή από το βόρειο πόλο του πλανήτη και ανεπτυγμένο στο επίπεδο. Εδώ δηλαδή είναι ο βόρειος πόλος. Εδώ. Ο Νίκολας Τζέι Σπάικμαν ήταν ένας Ολλανδός πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Ολλανδίας, ο οποίος εκαλύπτεται υπό το μανδύα του δημοσιογράφου.
κάποια στιγμή αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα του και να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί γύρω στη δεκαετία του 30. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επρόκοψε και έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Yale, φημισμένο πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν δημιούργησε τη θεωρία αυτή που βλέπετε και θα σας την εξηγήσω, και η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα το δόγμα εθνικής ασφαλείας, τον ΗΠΑ, σε συνδυασμό με το δίπολο Ουάσιγκτον-Λονδίνου, το οποίο ήδη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ονομάστηκε Special Relationship, δηλαδή ειδική σχέση. Ο Σπάικμαν πεθαίνει το 43 και οι μαθητές του, δεν έγραφε και πολύ, οι μαθητές του από τις σημειώσεις που κρατούσαν στα μαθήματά του βγάζουν το βιβλίο του Geography of the Peace. Ξέρετε, αυτό το προτεστάντικο έθος το οποίο σου μιλάει για ειρήνη και εννοεί πόλεμο, σου μιλάει για ζωή και εννοεί θάνατο, είναι η γνωστή προτεσταντική υποκρισία, η οποία όμως βασιλεύει συνήθως στον δυτικό βορρά και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν ο Σπάικμαν διατυπώνει την εξής θεωρία, λέει, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο ειδών δυνάμεις. Αυτές ετούτες εδώ οι κόκκινες, οι οποίες είναι οι θαλάσσιες δυνάμεις, και αυτή εδώ η χερσαία τεράστια μάζα, η οποία είναι οι χερσαίες δυνάμεις. Οι χερσαίες δυνάμεις με τις θαλάσσιες δυνάμεις ανταγωνίζονται. Γιατί ανταγωνίζονται? Για το εμπόριο. Ένας άλλος μεγάλος γερμανός γεωγράφος, θεωρητικός και πατέρας της γεωπολιτικής, ο οποίος την ονόμαζε πολίτισε γεωγραφή, πολιτική γεωγραφία, μας έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο χώρος, Raum, ζωντανεύει μονάχα όταν απάνω του διεξάγεται η λειτουργία της Verkehr, δηλαδή της μεταφοράς. Μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων. Σήμερα μιλάμε για αγωγούς, έτσι. Μεταφορά είναι. Λοιπόν, όποιος λέει ελέγχει τα εμπορευματικά ρεύματα, ελέγχει τα οικονομικά ρεύματα. Όποιος ελέγχει τα οικονομικά ρεύματα, ελέγχει την ισχύ. Τελεία. Και έτσι ο χώρος αποκτά ταυτότητα. Βάσει της καταγραφής, της δομής και της λειτουργίας των εμπορευματικών ρευμάτων που λαμβάνουν χώρα επ' αυτού. Δεν είναι, λέει, ένα ουδέτερο καταναλώσιμο πράγμα ο χώρος. Μάλιστα. Πολύ αργότερα έρθαν και οι νεομαρξιστές, Αλθουσέρ και τα λοιπά, οι οποίοι και αυτοί συμφώνησαν απολύτως. Αυτό λοιπόν εδώ το πράγμα, λέει, για να μπορέσει να ανταγωνιστεί εμάς, δηλαδή εμάς, θα πρέπει να μας ελέγξει τις θαλάσσιες οδούς εμπορίου. Άμα ελέγξει τις θαλάσσιες οδούς εμπορίου, εμείς τελειώσαμε. Γιατί? Διότι τούτοι εδώ έχουν σχεδόν τα πάντα. Τα πάντα. Από πολύτιμα μέταλλα, τρόφιμα, τα πάντα. Εάν και το εμπόριο, εμείς τελειώσαμε. Τι θα έχουμε πάθει και από την ανατολική μας ακτή και από τη δυτική μας ακτή, θα έχουμε αυτούς. Γιατί? Γιατί αυτοί, άμα κερδίσουν τη θάλασσα, θα έχουν πάρει και την υπόλοιπη μεριά. Και δεν θα έχουν πάρει μόνο αυτήν τη μεριά, θα έχουν πάρει όλο αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο το ονομάζω, λέει ο Σπάικμαν, World Island, παγκόσμια νήσο. Μάλιστα. Και άμα το πάρουν αυτό και από εδώ που βλέπει εκεί, αλλά και από εδώ που βλέπει εδώ, θα μας έχουν κλείσει στη μέση σαν σάντουιτς και θα έχουμε τελειώσει.
Συνεπώς τι πρέπει να κάνουμε, αδερφοί? Θα κάνουμε αυτό. Αυτό εδώ το κομμάτι δεν πρέπει να πέσει στα χέρια αυτής της χερσαίας δυνάμεως, της Heartland, της κεντρικής γης. Πρέπει να το ελέγχουμε εμείς. Γιατί πρέπει να το ελέγχουμε? Γιατί εξίσου καλά ελέγχει τα σημαντικότερα choke points, σημεία πνιγμού, τα εμπορευματικά της Μεσογείου, Γιβραλτάρ, Δαρδανέλια, Σουέζ. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ελέγχουμε εμείς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατί ποια είναι, αν σας ρωτούσε κανείς, χωρίς να τα ξέρετε όλα αυτά, ποια είναι η φυσική σύνδεση της Ευρώπης? Με αυτούς εδώ απέναντι ή με τούτους? Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι το φυσικό. Αυτό είναι ο κανόνας γεωγραφίας. Το άλλο είναι παραφύση. Δεν υπάρχουν τέτοια. Είναι φυσικότατο όταν μπορείς να ασκήσεις χ. Και επειδή ξέρεις τι θέλεις και ξέρεις πού πρέπει να ασκήσεις την ισχύ, δεν θα αφήσεις ποτέ, μα ποτέ, αυτό το κομμάτι να σου φύγει. Και γράφει ο Έρμος ο Σπάικμαν, προφητικότατα το 43, του το δω, λέει, αυτά τα νησάκια, λέει, εδώ, τα οποία συνεργάζονται μαζί μας, πρέπει πάντα να είναι με το ένα πόδι μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα και με το άλλο έξω. Πράγμα το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Βλέπετε τώρα οι Βρετανοί σου κάνουν τσαλιμάκια, όχι Brexit, όχι Remain, όχι Backstop, όχι το Backstop. Από πότε ψηφίσανε, ακόμα συζητάνε, όλοι συζητάνε μαζί τους, αυτοί συζητάνε με τους άλλους, πρόταση Μομφής, το έχω χάσει. Να σας πω την αλήθεια, το έχω χάσει. Και το ωραίο με τους Βρετανούς είναι τι? Ότι όσο και να προσπαθήσεις, ρε παιδί μου, να καταλάβεις τι γίνεται, δεν μπορείς. Είναι αδυνατό. Το ωραίο επίσης είναι το άλλο. Ότι δεν υπάρχει εισήγηση. Θα το πω πάρα πολύ ευγενικά. Για επαναδιευθετήσεις και ανακατανομές διεθνούς ισχύως, που να μην έχει την πρώτη της και την τελευταία της σελίδα γραμμένη στο Λονδίνο. Νομίζουμε ότι οι Αμερικανοί, αυτοί οι βάρβαροι άνθρωποι, φταίνε για όλα. Όχι. Να σας θυμίσω κάτι. Όταν επιφάσισε ο Μπούς να μπει στο Ιράκ, του είπε ο Ερντογάν, τότε ήταν αρχηγός του Γενικού Επιταλίου των Τούρκων, ο στρατηγός Τόρουμ Τάι, μουσουλμάνος. Από τότε φαινόταν το πράγμα. Του λέει του Ερντογάν, κοίταξε, εγώ δεν τους αφήνω να πάνε να σφάξουν αδελφούς. Αδελφούς δεν είναι, μουσουλμάνου. Δεν τους αφήνουμε, τελεία. Ήταν να μπουν από Ιντσιρλίκ, Διγιάρμπακιρ, πάνω να μπουν στο Ιράκ. Δεν τους άφησαν οι Τούρκοι. Πώς μπήκαν? Μπήκαν από Βασόρα. Δηλαδή μπήκαν από εδώ. Α, ποιοι μπήκαν από εκεί? Οι Αμερικάνοι. Οι SAS. Οι Βρετανικές Ειδικές Δυνάμεις, οι επίλεκτες. Μπήκανε μέσα, κάναν τη δουλειά, βάλαν τους Αμερικάνους και μετά από ένα χρόνο, άντε γεια. Τώρα καθίστε εσείς εδώ, Λεβεντό. Δεν το είπα εγώ. Έχετε ακούσει ποτέ κανέναν διεθνώς για τους δύο πολέμους στο Ιράκ να βρίζει τους Βρετανούς? Δεν θα ακούσετε. Εγώ βγάζω το καπέλο μου σε αυτή την πολιτική. Και σας το λέω απολύτως σοβαρά, σέβομαι απεριόριστα αυτό το λαό και αυτή τη δημοκρατία. Απεριόριστα. Βαθύτατα. Μα αυτοί κάνανε, συγγνώμη, εγώ θα τους κρίνω πώς? Το τι καλό κάναν στη δική μου πατρίδα ή το τι καλό κάναν στη δική τους? Πώς θα τους κρίνω? Μα τώρα άντε πάλι αυτές οι πατρίδες, να, οι πατρίδες οι οποίες μας αναγκάζουν να πολεμάμε, να χύνουμε αίμα, κάνουμε πολέμους. Ναι,
Ξαναλέω, ξεκινήσαμε τον ΟΗΕ με 40 τόσους και έχουμε φτάσει στους 192. Και με τι κριτήρια? Ταυτοτικά κριτήρια. Τι σου λέει? Α, οι Κωσοβάροι, εμείς είμαστε άλλοι. Τώρα, άμα το σκεφτείτε, Σλάβοι είναι όλοι, οι οποίοι κάποιοι εξισλαμίστησαν. Έτσι. Ναι, αλλά εμείς είμαστε, λέει, οι μουσουλμάνοι, λέει, της Βοσνίας. Μουσουλμάνοι είναι έθνος. Η θρησκεία. Πώς το κάναμε έθνος? Αφού μας βόλευε, ρε παιδιά. Γιατί να μην το κάνουμε έθνος? Φτιάξαμε τη μεγαλύτερη βάση των Βαλκανίων εκεί πέρα, την Bond Steel. Γιατί να μην το κάνουμε έθνος? Πώς θα κλείσει αυτό? Αυτό. Πώς θα κλείσει αυτό το κομματάκι? Α, χρωστάω κι άλλα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχουμε αυτό, έχουμε και αυτό το οποίο το κρατάμε. Έχουμε δηλαδή μια ημισέλινο εδώ, ένα κρουασόν, επιτρέψτε μου, το οποίο έχει την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και την Ευρώπη. Μάλιστα. Πού σταματάει αυτό το πράγμα, όπως βλέπετε? Δεν το έκανα εγώ το σχέδιο για να μου πείτε εσύ είσαι γνωστός τουρκοφάγος και γι' αυτό άφησες απ' έξω την Τουρκία. Όχι. Σπάικμαν είναι. Εδώ σταματάει. Διάβλος Δαρδανελίων Αιγαίου. Η Τουρκία είναι απ' έξω. Ναι, λέει, αλλά προσέξτε, λέει, αυτόν εδώ τον περιφερειακό δακτύλιο που τον λέω Ρίμλαντ, περίμετρο, ανάχωμα, ημισελινοειδές ανάχωμα, όπως θέλετε πέστε το, περίμετρο, Ρίμλαντ τον λέει αυτό, δακτύλιος γη τον έχω μεταφράσει. Ναι. Κλείνει αυτό το κρουασόν και το κάνει ντόνατ. Και στη μέση, στην τρύπα του ντόνατ, αποκλείεται η χερσαία δύναμη από τις θαλάσσιες διεξόδους της. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πάση θυσία εμείς οι θαλάσσιες δυνάμεις, είτε με πολέμους δι' αντιπροσώπων, στα νέα ελληνικά proxy wars, είτε απευθείας, αυτήν εδώ τη ζώνη να την έχουμε υπό τον έλεγχό μας. Αυτός ο βρωμερός και τρισάθλιος δεξιός Νίξον, μαζί με το άλλο βρωμερό και τρισάθλιο δεξιό εθνίκη, τον Κίσιντζερ, πήγανε και κάνανε συμφωνία με το Πεκίνο, την κομμουνιστική Κίνα, και αναρωτιόταν όλος ο κόσμος τι έπαθε ο Νίξον και ο Κίσιγκερ και πήγανε με τους παλαιοκομμουνιστάς και υπογράψανε σύμφωνα ειρήνης και συνεργασίας κτλ. Μήπως έγιναν κομμουνιστέ? Απλούστατα έτσι κλείνει ο Ρίμλαντ. Και έτσι κρατάμε τους Ρώσους, τους Σοβιετικούς, μακριά από τη θάλασσα. Εφόσον οι Κινέζοι έχουν ούτως ή άλλως ιδεολογικές διαφωνίες, αυτό είναι το περιτύλιγμα, και ουσιαστικές γεωπολιτικές διαφωνίες με τους Ρώσους, γιατί να μην τους κάνουμε εμείς φίλους? Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Και μέχρι την περίοδο Ομπάμα κρατήθηκε αυτή η πολύ στενή σχέση Αμερικής-Κίνας. Μάλιστα. Ξαφνικά μαθαίνουμε 78-79 η κρίση στο Αφγανιστάν. Να το Αφγανιστάν εδώ. Αν προσέξετε αυτό το έρμο το Αφγανιστάν, το οποίο είχε διατελέσει δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης, Καρμάλ, Νατζιμπουλάχ και τα λοιπά, έτσι σας λέω, αν προσέξετε τι κάνει, δείτε αυτό το μπλε χρώμα αρχίζει να πλησιάζει επικίνδυνα στον Ινδικό ωκεανό. Πολύ επικίνδυνα. Τι σημαίνει όμως ότι αυτό το μπλε χρώμα πλησιάζει εδώ? Πλησιάζει σε ένα από τα μεγάλα λιμάνια του Ινδικού, το λιμάνι Γκουαντάρ, και επιπλέον αυτό εδώ το κομμάτι που λέγεται Κεντρική Ασία είναι γεμάτο φυσικό αέριο.
τεράστιες ποσότητες κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Και αν αυτό το φυσικό αέριο μπορούσε να περάσει μέσω του Σοβιετικού Αφγανιστάν και να μπει στον Ινδικό, τότε όλη η τροφοδοσία αυτής της ζώνης που δεν έχει φυσικά αέρια θα γινόταν από τη χερσαία δύναμη. Και εμείς τι θα κάναμε? Κλέφτες θα γινόμαστε. Α! Δεν πρέπει να αφήσουμε την δημοκρατία να καταστραφεί στο Αφγανιστάν. Και ακούει και ένας καλόπιστος άνθρωπος, σαν την κυρία, που πολύ γλυκιά. Μα πότε είχε, ρε παιδιά, δημοκρατία το Αφγανιστάν? Και δεν τη θυμάμαι, αλλά αυτοί είναι σοφοί άνθρωποι για να το λένε, κάτι θα ξέρω. Πότε είχε το Αφγανιστάν δημοκρατία? 5 λεπτά στην ιστορία του είχε? 5. Όχι. Και δεν μου λέτε? Είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι για τη δημοκρατία στο Αφγανιστάν. Εκεί μονάχα υπήρχε πρόβλημα δημοκρατίας. Ας πούμε στην Κίνα δεν υπήρχε. Αλλά εκεί άστο. Πού αλλού υπάρχει ζήτημα? Δηλαδή, εδώ τι σας είπα? Σας είπα ότι αυτή εδώ η διαδρομή κατεβάζει το φυσικό αέριο της Σοβιετικής Ένωσης στο Γκουαντάρ και από το Γκουαντάρ παντού εδώ. Δηλαδή, πρώτο σημείο θράψεως του Ρίμλαντ. Θράψεως του Ρίμλαντ. Δηλαδή, εδώ έχουμε ζήτημα εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο εδάφος τους. Ναι! Στο εδάφος τους. Ακριβώς. Μα, αυτή ήταν η επόμενη ρητορική ερώτηση. Πώς έρχεται ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ο εκάστοτε: εδώ έχω πρόβλημα εθνικής ασφαλείας. Πού? Στο Πακιστάν. Πού? Στο Αφγανιστάν. Και δεν του λέει κανένας: μήπως είστε εθνική, κύριε πρόεδρε, βρωμερό ιμπεριαλιστικό καθήκη? Και αν εσύ όμως πεις ότι, ρε παιδιά, θέλω να πάω στα Ήμια να ψαρέψω, προκλητικός, εθνικιστής, επικίνδυνος. Μα είναι η θάλασσά μου, ξέρετε. Μουσού. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Άλλωστε το Αιγαίο είναι γνωστόν το δόγμα. Ανήκει στα ψάρια του. Έτσι δεν είναι? Παλιό ζήτημα. Έτσι, παλιό καλό. Δικό μας. Ένα σημείο θράψεως του Ρίμλαντ, λοιπόν. Ζήτημα εθνικής ασφαλείας, τον είπα. Ποιο άλλο, και όχι μόνο, και αυτονών εδώ, των σιωπηλών. Και ποιο άλλο σημείο θράψεως? Α, δυστυχώς, το άλλο σημείο θράψεως είναι εδώ. Και αυτό το πράγμα έχει όνομα και επώνυμο και λέγεται Νοτιοανατολική Πτέρυξη του ΝΑΤΟ. Βέβαια. Και για να μπούμε στον κόπο να του δώσουμε όνομα και επώνυμο, σημαίνει ότι έχει τεράστια σημασία, κύριε. Μάλιστα. Αφού έχει τεράστια σημασία, άρα και η Ελλάδα, ορθολογικό σκεπτόμενη, δεν έχει τεράστια σημασία? Έχει. Διότι μια αλυσίδα είναι κρίκι ο ένας μέσα στον άλλον, ναι, σπά. Μπράβο. Άμα σπάσει ο ένας, δεν σπάει η αλυσίδα όλη? Μάλιστα. Γιατί μας λένε ότι είμαστε ψωροκόστενα? Αφού το δεύτερο σημείο θράψεως του Ρίμλαντ, δηλαδή, ή το πρώτο, γιατί αυτό είναι και στη Μεσόγειο, τούτο είναι στον Ινδικό, στέκεται γιατί το ένα κομμάτι της αλυσίδας το κρατάει η Αθήνα. Πώς είναι δυνατόν η Αθήνα να μην έχει στρατηγική σημασία? Δεν είναι δυνατόν. Κάτι άλλο συμβαίνει, λοιπόν. Μάλιστα. Και ρωτώ εγώ τώρα, λέει, μα κοιτάξτε, λέει, εμείς είμαστε μία μικρά χώρα, πτωχή πλην τιμία. Ναι. Και δεν μου λέτε, εμείς, λέει, τι να κάνουμε? Μάλιστα. Να κάτσουμε. Να κάτσουμε. Εδώ πέρα
Τη βλέπετε την Ελλάδα? Τη βλέπετε? Το Ισραήλ το βλέπετε? Όχι. Ή λοιπόν αυτή η κουτσουλιά εδώ είναι σεβαστή σε όλο τον κόσμο? Επειδή τα λέω αυτά, μια εποχή μου λέγανε ότι είμαι πράκτορ της Μοσάντ και γνωστός σιωνιστής. Τελευταίως έχω αρχίσει και ανησυχώ, γιατί δεν μου το λένε. Πώς να μου το λένε, αφού είναι η επίσημη πολιτική συνεργασία μας με το Ισραήλ? Άμα μου το λένε τώρα θα μου δίνουν πόντους. Δεν κάνει. Τώρα πρέπει να βρουν κάτι άλλο να μου λένε. Ψάχνουν. Γιατί ρε παιδιά, το Ισραήλ μπορεί και γίνεται σεβαστό? Ξαναλέω, δεν είπα σώνει και καλά αγαπητό. Για να δούμε απάντησης. Μα αυτοί έχουν από πίσω τους Αμερικάνους. Ερώτησης δεύτερη. Προφανώς έχουν τους Αμερικανούς από πίσω τους, διότι όντες ο περιούσιος λαός του Θεού, ο Θεός τους εκκληροδότησε τους Αμερικανούς. Μπράβο, η απάντηση ελήφθη δια του γέλωτος. Α, δεν είναι αυτό δηλαδή. Δεν είναι ότι ο Θεός τους εκκληροδότησε τους Αμερικανούς. Τότε τι είναι? Σας πούμε τι είναι? Δεν νομίζω ότι είναι και μυστικό. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει κουλτούρα ασφάλειας. Είναι ένας λαός ο οποίος λέει, κοίταξε, με κυνηγούσαν και με έσφαζαν επί σειρά, επί εκατοντά ετηρίδων. Έτσι, γιατί? Γιατί ήμουν ανέστιος λαός. Και ως ανέστιος λαός με παρουσίαζε ο καθένας ως παράσιτο που χώνεται μέσα στην επιδερμίδα των άλλων υγιών λαών και τους ρουφάει το αίμα. Διότι αν προσέξετε, οι Ναζί ποιους κυνήγησαν? Τους Ρωμά και τους Εβραίους. Ποιο είναι το κοινό του σημείο? Δεν είχαν αιστεία, δεν είχαν πατρίδα. Κάποια στιγμή λοιπόν αντιλαμβάνονται, ήδη ο Θεόδωρος Χέρτσελ πολύ πιο νωρίς τους είχε πει, παιδιά, πρέπει να αποκτήσουμε πατρίδα, έχει σημασία. Ξέρετε τι έκανε τότε ο διεθνής κατεστημένος εβραϊσμός? Αυτόν τον τρελό, τον επικίνδυνο, μακριά, αυτόν τον Βιενέζο δημοσιογράφο, τον Βλάκα, ο οποίος μας δημιουργεί προβλήματα με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Απομακρύνεται τον, είναι σχιζοφρενής. Έτσι αντιδρούσε η υψηλή κοινωνία του διεθνούς εβραϊσμού. Μέχρι που έφτασαν εκεί που έφτασαν και κατάλαβαν ότι ο Χέρτσελ είχε δίκιο. Και τι έκαναν εκεί? Εκεί δημιούργησαν κράτος. Πού πήγαν όμως? Όταν ο Ρούσβελτ μίλησε με το Φεϊζάλ αμέσως μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, λέει του Φεϊζάλ, μάλιστα ο Φεϊζάλ υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ το οποίο το είδα, μου έκανε φοβερή εντύπωση, ανεβαίνει στο θωρυκτό το αμερικανικό μαζί με καμιά εικοσαριά γυναίκες και καμιά σαρανταριά κατσίκες και τους σωματοφύλακές του. Τις κατσίκες τις ήθελε γιατί έπρεπε να πίνει κατσική σιωγάλα, σαν καλός πιστός που ήταν. Λοιπόν, τις γυναίκες για ευνοητούς λόγους. Και είχε και τους φύλακες του εκεί. Κάθισαν λοιπόν, ο Ρούσβελτ από εδώ, αυτός από εκεί. Λέει, του λέει, πρέπει να δώσουμε, λέει, κάτι και στους Εβραίους οι οποίοι καημένοι, του δώσουμε, λέει, τη Μαδαγασκάρη. Λέει, που θα πάνε στη Μαδαγασκάρη? Γιατί λέει, μια χαρά τόπος είναι, λέει, και νερά και αυτά και τότε. Δεν θέλουν. Τους δώσουμε, λέει, την Κεντρική Αφρική. Μα ούτε εκεί έχουν καμία σχέση. Αλλά δεν συμφωνώ. Γιατί οι Εβραίοι δεν θέλανε αυτά τα πολύ ωραία μέρη που έχουν ουράνιο χρυσό από τότε, γνωστά? Γιατί σου λέει κάποια στιγμή αυτός ο ντόπιος λαός θα σηκωθεί και θα πει, τι θέλουν αυτοί εδώ στον τόπο μου? Δεν είμαστε ίδιο πράγμα και θα ξανά έχουμε τα ίδια. Ενώ εδώ, σε αυτή τη μικρή γωνίτσα γης που έχει μόνο σκορπιούς και φίδια και έρημο και άμμο και Παλαιστίνιους. Και Παλαιστίνιους και ό,τι θέλετε. Και Ιερουσαλήμ. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εκεί έχω έναν εθνικό μύθο.
που με συνδέει. Παλαιά Διαθήκη. Γη Χαναάν. Τι αγάνουμε. Εκεί θέλω. Εκεί θέλω. Και εκεί θα πάω. Γιατί εκεί μπορώ να πω στους γιους του Ισραήλ να πάνε να σκοτωθούν, να πολεμήσουν και να πεθάνουν για αυτόν τον τόπο. Στη Μαδαγασκάρη τι θα τους πω. Θα μου πού δεν μας παρατάς, ρε φίλε. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεν μπαίνω σε άλλες λεπτομέρειες. Δεν μπαίνω. Σταματώ εκεί. Για να δείτε την αντίληψη. Θέλω λοιπόν τη γη που με συνδέει ένας εθνικός μύθος, μία παράδοση. Αυτήν μπορώ να ζητήσω από το λαό μου να υπερασπίσει. Δεν μπορώ να υπερασπίσω ούτε την Κεντροαφρικανική Ένωση, ούτε τη Μαδαγασκάρη. Ένα, δύο. Οι παραδόσεις μου, η γλώσσα μου, η ιστορία μου και η θρησκεία μου, έστω και αν είμαι άθεος. Οι πλέον διάσημοι άθεοι, έτσι, που διαμόρφωσαν τη διεθνή συνείδηση των 20ων αιώνων, ήταν Εβραίοι. Ένα άγνωστο αλλά απλό παράδειγμα σας πω, γιατί τα γνωστά τα ξέρετε. Αρή Κουριέλ, ο ιδρυτής του Αιγυπτιακού Κομμουνιστικού Κόμματος. Έτσι. Πιο πάλο δεν έχει, πεθαίνεις. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ. Είναι και ένα ανέκδοτο που μου το είπε ένας καθηγητής φίλος, Ιρανολόγος, εξαιρετικός, David Menassi. Κάποτε λέει βούλιαξε ένα καράβι και κάποιοι επιβάτες γλίτωσαν, ένας επιβάτης γλίτωσε, συγγνώμη, και κολυμπώντας έφτασε σε ένα κοραλιογενές νησάκι εκεί στον Ειρηνικό και κάθε βράδυ άναβε μια φωτιά στην παραλία, μπας και τον δείκανε ένα καράβι, πέρα τον σώσει. Κάποια στιγμή τον είδαν όντως, κατέβασα τη σωσίβια λέμβο, φτάνουμε στο νησάκι, του λέει ο καπετάνιος, πώς σε λένε, λέει Ισαάκ Λεβί. Α, λέει, Εβραίος είστε. Λέει, ναι. Είστε μόνος στο νησί. Λέει, ναι. Προσέξτε, λέει, μη μου λέτε ψέματα. Γιατί άμα είναι κι άλλος και πάρουμε μόνο εσάς και τον αφήσουμε τον άλλον να πεθάνει. Ευθύνεστε για δολοφονία. Μα λέει, κύριε, γιατί μου τα λέτε αυτά. Όχι, λέει, μόνος μου είμαι. Και αυτές οι δύο συναγωγές, λέει, εδώ πέρα τι θέλουν. Κοιτάξτε, λέει, αυτή είναι η συναγωγή που πάω. Στην άλλη δεν πατήσω ποτέ το πόδι μου μέσα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε. Αυτό είναι πραγματικό εβραϊκό ανέγωγμα. Ότι μπορεί να μην πατήσω ποτέ το πόδι μου μέσα. Μπορεί να τους μισώ αυτούς που πιστεύουν αυτό. Αλλά είναι μέρος της παράδοσής μου. Και το σέβομαι. Γι' αυτό θα τη χτίσω κιόλας. Να υπάρχει. Δεν κάνω τη σύγκριση με εμάς. Δεν την κάνω. Την κάνατε ήδη. Τρίτον, διασπορά δεν έχουμε εμείς. Λέει η εβραϊκή διασπορά, δεν έχουμε εμείς. Και ποιος δεν έχει. Δεν έχουμε τουλάχιστον άλλα 7-8 εκατομμύρια έξω. Τι κάναμε, φτιάξαμε το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού για να διαλύσουμε τη διασπορά. Δεν μιλάνε μεταξύ τους. Υπάρχουν ομάδες. Μία από εδώ. Η άλλη από εκεί, η άλλη παρακάτω. Δεν θα το δείτε αυτό στην αντίστοιχη Ισραηλιτική κοινότητα είτε των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε του Καναδά, είτε της Αγγλίας, είτε της Νέας Ζηλανδίας. Δεν θα το δείτε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι, καθοδηγούμενοι από επίσης σοβαρούς ανθρώπους, Ιτσχάκ Ράμπιν ας πούμε, ο οποίος, ποιος ήτανε, νεαρός σταγματάρχης, είχε βάλει τον Ισραηλινό στρατό στην Ιερουσαλήμ. Μετά έγινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, έγινε πρωθυπουργός και μετά όταν είπε ο άνθρωπος από την πλατεία Ειρήνης ότι ξέρετε κάτι, επιτέλους πρέπει να κάνουμε, να δούμε το μέλλον μας με τους Παλαιστινίους, ένα κράτος αυτή, ένα κράτος εμείς να επέλθει η ειρήνη, του αδειάσανε ένα γεμιστήρα στο κεφάλι και τελείωσε το παραμύθι. Τότε μάλιστα έλειπε, λέει, και ο αρχηγός της ΣΥΝΠΕΤ από την Ιερουσαλήμ και δεν ήταν παρόν να προλάβει την κατάσταση. Γιγκάλ Αμίρ λέγεται ο δολοφόνος του.
ένας τότε φοιτητής της νομικής, ο οποίος όντας φυλακή, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά, περνάει θαυμάσει. Να χαρώ. Ναι, αλλά εκείνο το οποίο κρατάς από όλη αυτή την υπόθεση ήταν ότι ο Ράμπιν υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ουάσιγκτον κάποια στιγμή. Και εκεί τι έκανε. Όλους αυτούς τους ψιλομύτιδες τους έσπασε τη ραχοκοκαλιά, τους ζύμωσε και έφτιαξε το περιβόητο και πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι και τους είπε, ακούστε κύριοι, ό,τι σας λένε από το Τελ Αβίβ, αυτό είναι νόμος. Αλλά και το Τελ Αβίβ όμως ήταν σοβαρό. Διαχρονικά σοβαρό. Ξέρετε τι καρκλίες παίζανε μέχρι πρώτην ως την Κνεσέτ. Πολύ ξύλο. Αλλά και πάλι, όταν ετίθετο θέμα εθνικής ασφαλείας, ανεγιγνώσκετο με τον ίδιο τρόπο από όλους. Μιλήσαμε τόσο πολύ για τις εθνικές ταυτότητες, λοιπόν, με παραδείγματα. Και σας έδειξα και πού είναι το ζήτημα. Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, είναι το λεγόμενο région sensible, η τοξοκρίσεων ή ευπαθής περιοχή. Αν σκεφτείτε ότι αυτό το σχέδιο γίνεται το 1943, θα δείτε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τώρα που ξέρετε το μοντέλο, μπορείτε να εξηγείτε πολλά πράγματα. Δηλαδή, πάμε ξανά στα Βαλκάνια. Αυτό με αυτό πρέπει να είναι πάντα ενωμένα. Ναι. Ναι. Γι' αυτό την κάναμε νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό η Τουρκία είναι πολύτιμη για το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία, βάζω εγώ ένα ερώτημα, ή ο μικρασιατικός χώρος, όπως τον λέω εγώ. Γιατί κάποιοι εννοούν να την λένε Τουρκία. Εγώ τη λέω μικρασιατικό χώρο. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, άλλης διαλέξεως. Με καταλάβατε όμως τι εννοώ. Προσέξτε με τώρα. Είναι λοιπόν αυτά τα δύο απαραίτητα. Και είναι απαραίτητα γιατί, για να μην κατέβει, λέει, αυτό το πράγμα στη Βαλκανική και μετά στα Δαρδανέλια και περάσει από κάτω. Ποιο πράγμα να μην κατέβει? Αυτό κύριε. Απολαύστε το. Αυτό το κόκκινο ποτάμι, πω. Τι είναι η χαρτογραφία, λοιπόν, πώς η ποδόρια περνάει τα μηνύματα χωρίς να κραυγάζει, αλλά εσύ τι βλέπεις εκεί? Ότι όλη η Ορθοδοξία είναι κόκκινη. Δεν θα μπορούσε να είναι πράσινη, να είναι μπλε, να είναι κίτρινη, βρε αδερφέ? Κόκκινη, επιθετική, σαν τη Σοβιετική Ένωση. Παναγία μου. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποκλείσουμε αυτό. Γιατί εσείς δεν το βλέπετε κόκκινο εδώ, το βλέπετε μοβ, ναι. Αλλά είναι ένα και ενιαίο αυτό, φανταστείτε το λοιπόν κόκκινο. Και τι παίρνει μέσα? Παίρνει τα Βαλκάνια και την Ελλάδα και κατεβάζει τη φοβερή ρωσική αυτοκρατορία μέσω του χριστιανισμού του Ορθοδόξου στη Μεσόγειο. Και επειδή εμείς οι Αμερικανοί ξέρουμε ότι η θρησκεία ήταν πάντα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όταν θέλεις να το κάνεις πολιτική, γι' αυτόν τον λόγο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ποτέ στη Μόσχα να έχει αυτές τις επιρροές στα Βαλκάνια. Και βεβαίως, επειδή αυτοί εδώ είναι λίγο ξεροκέφαλοι, αλλά γερνάνε, πεθαίνουν, τα παιδιά τους φεύγουν, δημογραφικά φθήνουν. Εν τω μεταξύ έρχεται κόσμος από εδώ μιας άλλης θρησκείας, η οποία όλο και περισσεύει και οι οποίοι επίσης έχουν μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη. Και βεβαίως
όταν ουδετεροποιηθεί θρησκευτικά η Ελλάδα, δεν θα μπορεί πια η Ρωσία να ασκεί πολιτική μέσω της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελληνικής, γιατί, α, ναι, διότι από εκεί και ύστερα δεν θα μπορώ εγώ στο σχολείο μου να βάλω τα γνωστά σύμβολα τα οποία μας μεγάλωσαν. Είτε είμαστε άθεοι, είτε πιστεύουμε, είχαμε ένα Χριστούλη εκεί πάνω, τον εβλέπαμε, είχαμε, ξέρω εγώ, κανέναν Άγιο από εδώ, την Παναγίτσα, ναι, είχαμε ένα σταυρό διάβολε, σταυρό διάβολε. Λοιπόν, είχαμε κάτι το οποίο μας θύμιζε ότι κάτι είμαστε, έτσι, ναι. Τώρα δεν θα μπορούμε, γιατί εφόσον θα είναι ουδετεροποιημένη και συνταγματικά η Ελλάς, δεν θα μπορείς να προσβάλεις τον άλλον, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, και να του δείχνεις το σταυρό απάνω και να τον τρώει κόντρα λαμούτρα. Δεν είναι σωστό αυτό, είναι και αγένεια. Έτσι, χωριά που θα σου κάνει και μήνυση. Όπω στη Λέσβο. Στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη. Και είναι γειτονικά αυτά. Λέω λοιπόν, άρα τι χρειάζεται εδώ. Πρώτα, εκκλησίες αυτοκέφαλες οι οποίες να υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο εμείς το στηρίζουμε. Γιατί έχει ένα πίμνιο 1400 άτομα. Και εμείς οι Αμερικανοί πάντα, μα πάντα θα στηρίζουμε το Πατριαρχείο. Γιατί αυτό είναι η δεύτερη Ρώμη. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ η δεύτερη Ρώμη να δώσει τη θέση της στην τρίτη Ρώμη, η οποία είναι πια η Μόσχα. Γιατί αν γίνει η τρίτη Ρώμη, τότε όλο αυτό εδώ το πράγμα θα μετατραπεί σε πολιτική. Οπότε ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το ρεύμα της παγκοσμιοποίησης τελικά δεν είναι παγκοσμιοποίηση. Όχι, είναι πόλεμος για διάλυση ταυτοτικών μεγάλων γεωγραφικών ενωτήτων. Άμα έχεις ταυτότητα και δεν έχεις καταλήξει να είσαι μόνος, ούτε καν σε οικογένεια. Γιατί τι είναι η οικογένεια? Η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας, η οποία όμως κοινωνία έχει κάποιες συντηρητικές αρχές. Τι χρειάζεσαι την οικογένεια γι' αυτό? Όταν όμως ο καθένας από μας είναι ένας μόνος κούκος, ο οποίος η επικοινωνία του με το διεθνές περιβάλλον είναι τι? Ένα κονσερβοκούτι. Και εμείς στην ηλικία μας, παιδιά, όταν ήμασταν έφηβοι, όταν ήμασταν τριαντάριδες, παίρναμε τις παρέες μας, πηγαίναμε στην ταβερνίτσα μας, πήραμε το κρασάκι μας για να το παίξουμε άντρες, έτσι, παίζαμε και καμιά κιθαρίτσα, τραγουδάγαμε, επικοινωνούσαμε, φλετάραμε. Α, τώρα υπάρχει σελίδα γνωριμιών. Και μιλάς εσύ με την Αγγελική και σου έρχεται ο Μίτσος. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή είναι η επικοινωνία σου με το περιβάλλον. Βλέπεις τα νέα παιδιά δεν θέλουν να βγουν από το σπίτι. Που, τέτοια ευτυχία οι γονείς μου. Να με βλέπουν καρφωμένο στην καρέκλα και να μην κάνω τίποτα, κάθομαι εκεί. Δεν το ζήσαν αυτό οι δυστυχοί. Πεθάναν και δεν το ζήσαν. Με ψάχνανε. Με ψάχνανε συνέχεια. Σε κάνα αστυνομικό τμήμα, σε κάνα. Με ψάχνανε. Εμείς εδώ με τον δικό μου δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω. Τυπώ την πόρτα, Θόδωρε. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν σου επιτρέπει ούτε να αντιληφθείς κοινωνικές αξίες, ούτε να αντιληφθείς κοινωνικούς δεσμούς, ούτε να σκεφτείς πώς αυτές οι κοινωνικές αξίες και οι κοινωνικοί δεσμοί είναι δυνατόν να επιβιώσουν υπό ένα κέλυφος το οποίο να ελέγχεις με δημοκρατικές διαδικασίες και δημοκρατικούς μηχανισμούς. Διότι κακά τα ψέματα, εδώ στην Ελλάδα, όταν θέλεις να επικοινωνήσεις με τον Πρωθυπουργό σου ή με έναν υπουργό, βρε παιδί μου, ας τον Πρωθυπουργό, πρέπει να είσαι σωματείο πανίσχυρο, έτσι, και φύλλα προσκύμενο για να δεχθεί το Διοικητικό σου Συμβούλιο κάποια στιγμή. Πέστε μου, κύριε, σε αυτή την global governance των 11,5 δισεκατομμυρίων πολιτών, ερωτηματικό, που θα τους μιλάει ένα πρόσωπο μέσα από μία γιγαντοοθόνη
και το οποίο δεν θα ξέρουν καν αν είναι υπαρκτό ή αν είναι ρομπότ. Προχθές ήμουνα στο Economy στη Δέντ, το οποίο είχε σαν θέμα τη ρομποτική και μας παρουσιάσανε μία πάρα πολύ χαριτωμένη δεσποινίδα η οποία ήταν ρομπότ και στην οποία τις κάναμε ερωτήσεις και μας απαντούσε ωραιοτάτη, δε πρέπει να πω, έτσι. Ναι, βεβαίως εκεί που μπλόκαρε ήταν να ρωτήσαμε πόσο χρόνο είσαι. Δεν ήξερα να απαντήσει. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει, τρέχει. Αλλά εγώ αισθάνθηκα φρίκι και πήρα τη γυναίκα μου και φύγαμε. Δεν μπορούσα να το βλέπω αυτό το πράγμα, το οποίο από ένα σημείο και μετά παραλυρούσα βέβαια, δεν μπορούσα να... Και εκεί δείχνει την κατωτερότητα. Ακόμα, ακόμα, λέω, ακόμα. Λέω λοιπόν, αυτό το άτομο το οποίο θα μου μιλάει από τη γιγαντοοθόνη, τι θα είναι? Το λέμε δε global governance. Να κάνουμε την ετυμολογία όμως της φράσεως. Global governance. Δεν θέλει και ένα global governor? Ποιος θα είναι αυτός ο global governor? Εγώ δεν έχω δει καμία κοινωνία χωρίς κυβερνήτη. Καλό, κακό, δεν έχει σημασία. Έχει ένα κυβερνήτη. Ποιος θα είναι? Και εδώ πέρα βάζω ένα άλλο ερώτημα. Δημογραφικά, ποιος είναι εκείνος ο οποίος στα 20 επόμενα χρόνια, σαν ταυτοτικός πολιτισμός, θα επικρατήσει πάνω σε αυτό το πλανήτη? Το Ισλάμ. Το Ισλάμ. Σε 20 χρόνια η Ευρώπη θα είναι Γιουράβια. Αυτό μας ευνοεί εμάς τους αρσενικούς. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Για τις κυρίες δεν ξέρω. Αλλά αυτή θα είναι η μελλοντική πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί πέστε μου πόσο άσχημα και συντηρητικά από πλευράς θρησκείας περνάνε οι σεΐχηδες και οι εμμύριδες των κρατηδίων των πετροδολαρίων του κόλπου. Δεν νομίζω να στερούνται ούτε ραμαζάνια ούτε αυτά. Ούτε. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή τι θα κερδίσει, τι θα χάσει μάλλον το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκτυο, το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκτυο, το οποίο είναι απρόσωπο. Εάν βάλει ο CEO του τάδε τομέα της γης στη γυναίκα του ένα φουλαράκι Ερμές, αντί να το βάλει εδώ, να το βάλει εδώ. Της κάνει και ένα έτσι, θα γίνει σαν την κυρία Ερντογάν. Βοητευτικότατη, δεν είναι την κυρία Ερντογάν. Και θα τον βλέπει και ο χαχόλος από κάτω και θα λέει είναι πιστός. Γι' αυτό και σέβεται, βεβαίως. Τι άλλο θα κερδίσει? Το Ισλάμ, κύριοι, δεν δέχεται την έννοια του εθνικού κράτους. Ε, ναι. Πάρα πολύ βολικό για την παγκοσμιοποίηση. Που δεν δέχεται την έννοια του εθνικού κράτους. Γιατί τι είναι το εθνικό κράτος? Το εθνικό κράτος είναι αυτό το οποίο οι βέβυλοι κυβερνήτες χρησιμοποιούν για να κατατεμαχίσουν την ιερά ούμα. Ποια είναι η ούμα? Η διεθνής κοινότητα των πιστών. Και αυτοί οι βέβυλοι κυβερνήτες πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί η ούμα των πιστών είναι μία. Και μέχρι σήμερα η ούμα των πιστών είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δημογραφική ανάπτυξη της τάξης του 2,5% ετησίως. Εμείς βέβαια κάνουμε ένα ή κανένα, γιατί έχουμε άλλα στάνταρ διαβίωσης. Το παιδάκι μας θέλουμε να το μάθουμε γαλλικά, θέλουμε να το μάθουμε αγγλικά, να το μάθουμε μπαλέτο, μουσική, έτσι. Να μεγαλώσει, να πάει σε ένα σχολείο, εν πάση περιπτώσει, αξιοπρεπές, δεν θα το βάλουμε ποτέ να δουλέψει. Από την άλλη μεριά δεν είναι έτσι όμως. Οπότε θα βρεθούμε πολύ. Κοιτάξτε σας παρακαλώ, επίσημα κέντρα, σοβαρά, π.χ. Pew Center, διεθνούς στατιστικής, για να δείτε τους ρυθμούς τους δημογραφικούς και να δείτε τι θα γίνει. Θα μου πεις και ώρα, και τι ζόρι τραβάς εσύ? Κανένα, μόνο που εγώ είμαι του διαφωτισμού, με συγχωρείτε. Εγώ έχω μάθει να σέβομαι τη γυναίκα και να τη θεωρώ ίση με μένα και να μην την μπαμπουλώνω και να τη δέρνω. Έχω μάθει τη γυναίκα μου να έχει δικαίωμα να οδηγήσει, να πάει σινεμά, να βγει έξω με τις φίλες, να πάει που θέλει, έτσι.
και δεν μπορώ να τις βάλω χαλινάρι. Και δεν θέλω. Δεν θέλω να έχω ένα πλάσμα το οποίο να μην έχει προσωπικότητα. Και αναρωτιέμαι και λέω, καλά, αυτές οι φεμινιστικές οργανώσεις πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζουν αυτού του είδους την ταπείνωση της γυναίκας. Να ντρέπεται για το σώμα της, να ντρέπεται να πρέπει να φοράει γάντια για να μην φαίνονται τα χέρια της. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και 130 χρόνια πόλεμη στη Δύση, γιατί, για να αποκτήσουμε αυτά τα έρμα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα όμως πού? Στην απελευθέρωση του ανθρώπου, όχι στη σκλαβιά του ανθρώπου. Και εδώ έχουμε ένα Ισλάμ το οποίο περνάει το μεσαίωνά του. Δηλαδή μέχρι να φτάσει στην αναγέννηση, τι θα έχει γίνει? Γιατί αυτή είναι μια παράλληλη μετατόπιση ιστορική. Το Ισλάμ είναι στο μεσαίωνά του, εμείς είμαστε στο απόγειο της ηλεκτρονικής εποχής. Πώς θα μιλήσουμε, τι θα πούμε? Άρα λοιπόν κάτι χρειάζεται. Σε αυτό το πράγμα η παγκοσμιοποίηση, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, δεν μας δίνει καθαρές απαντήσεις. Διότι η καθαρή απάντηση είναι η εξής. Κύριοι, εμένα με εξυπηρετεί το Ισλάμ, διότι έχει δημογραφική δύναμη και εμένα με ενδιαφέρει η παραγωγή. Ένα. Δεύτερον, με εξυπηρετεί το Ισλάμ διότι δεν δέχεται το εθνικό κράτος, άρα μου εξαλείφει οποιαδήποτε εμπορικά, δασμολογικά και άλλου τύπου θεσμικά εμπόδια. Τρίτον, το Ισλάμ έχει ένα νόμο ιερό, ο οποίος είναι γραμμένος από αυτόν και δεν αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν αλλάζει ποτέ. Ναι. Και αυτός ο νόμος, ξέρετε, έχει πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Δεν παίζει. Τα δε ιερονομικά δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να απαντούν σε κάθε νομικό ερώτημα που τους τίθεται με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Με ναι ή με όχι. Τελείως διαφορετικό από το πολύπλοκο δημοκρατικό σύστημα της Δύσης. Ναι ή όχι. Και το ναι σημαίνει συγκεκριμένες ποινές γραμμένες στη Σαρία και το όχι σημαίνει άλλο. Λέω λοιπόν, ένας νόμος, ένας Θεός, ένα κράτος διεθνές, μία θρησκεία, τι βολικό δεν είναι? Και μάλιστα με καμία σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που δυσκολεύουν την κατάσταση. Γιατί σου λέει τώρα, να βλέπεις ο Μαδούρο εκεί εμφύλιος και τα λοιπά, εμείς αναγνωρίζουμε τον ένα, κάνε εκλογές, ανθρώπινα δικαιώματα. Άμα ήταν Ισλάμ δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν μου λέτε, η Γάζα, Γάζα έχει διοίκηση Χαμάς. Πότε έγιναν οι τελευταίες εκλογές στη Γάζα? Δεν θυμάστε? Να σας θυμίσω. Το 2006. Πόσα χρόνια έχουν περάσει μέχρι τώρα? Ξαναγίνανε εκλογές? Όχι. Ξέρετε τι γίνεται εκεί μέσα? Φάγανε όλη την ΟΕΛΠΕ. Όλη την παλιά αραφατική ΟΕΛΠΕ που ήταν στη Γάζα τους εξαφάνισαν διαστόματος μαχαίρας. Όλοι οι Φάταχ εξαφανίστηκαν, τις φάξανε. Ποιοι είναι? Αδερφοί μουσουλμάνοι είναι οι Χάμας. Δεν θα ξανακάνουν εκλογές. Και όταν τους ρωτάς, δεν θα ξανακάνετε εκλογές εκεί πέρα, τι δημοκρατία είναι αυτή? Ποια δημοκρατία δηλαδή? Έχει ο Θεός δημοκρατία? Εμείς εδώ κυβερνάμε εν ονόματι του Θεού. Ο Θεός δεν αναγνωρίζει τέτοια. Αναγνωρίζει το δίκαιο, και το δίκαιο το ερμηνεύουμε εμείς, γιατί το ξέρουμε εμείς. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς, είσαι άπιστος. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Πώς εσύ που δεν είσαι μουσουλμάνος μιλάς για το Ισλάμ? Μα αυτός που δεν είναι χριστιανός, είναι άθεος, γιατί έχει δικαίωμα να μιλάει για το χριστιανισμό, οποιαδήποτε τάση του χριστιανισμού?
Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο το κέρδισαν οι χριστιανοί επειδή ήταν χριστιανοί. Το κέρδισαν επειδή πέρασε από πάνω τους ο διαφωτισμός. Και επειδή ο Χριστούλης είχε πει κάτι, αποδότε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό, και μη μανακατεύετε εμένα με τα εγκόσμια. Και επειδή, κάτι το οποίο σας το φύλαγα για κερασάκι, κύριοι, το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία μόνο. Το Ισλάμ πρωτίστως είναι ένα δικαϊκό σύστημα. Κάτι άλλο, το Ισλάμ δεν έχει κλήρο, κύριοι. Το Ισλάμ έχει ιερονομικούς δικαστές μόνο. Αυτοί οι κύριοι που λέμε μουφτίδες, ήχηδες και τα λοιπά, δεν είναι παπάδες, κυρίες μου και κύριοι. Είναι ιερονομικοί δικαστές και δικάζουν. Όλοι σας ξέρετε τον Ναστραντίν Χότζα. Έτσι δεν είναι? Παραμύθια του Ναστραντίν Χότζα πρέπει να έχετε ακούσει όλοι. Τι σημαίνει Χότζα? Χότζα είναι ουσιαστικά καθηγητής δικαστής, δάσκαλος δικαστής, που διδάσκει το δίκαιο και δικάζει βάσει αυτού. Δεν είναι παπάς. Το Ισλάμ είναι αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, εμπορικό δίκαιο. Είναι δίκαιο. Δεν είναι απλά θρησκεία και είναι δίκαιο here down on the ground. Δεν είναι σαν και εμάς θα σε δικάσει, λέει. Σε δικάσει ο Θεός μια μέρα. Απατάς τη γυναίκα σου. Πας στον γέροντά σου, εν πάση περιπτώσει, και του λες: παππούλη, ξέρεις κάτι, τι να κάνω, ήτανε πολύ όμορφη και υπέπεσα εις το αμάρτημα. Α, παιδί μου, λέει, θα πεις 100 πατερημά, θα κάνεις και 10 γονικλησίες και δεν θα το ξανακάνεις. Ναι, φεύγεις εσύ από το εξομολογητήριο, βγαίνεις έξω και λες τώρα μου πονάει η μέση, μου πονάνε τα γόνατα, δεν θυμάμαι και το πατεριμόν. Να σου πω, ο Θεός είναι μεγάλος, με καταλαβαίνει, άστο τώρα. Για κάνε το ίδιο, βεβαίως, τελειώνω. Για κάνε το ίδιο στο Ισλάμ, έτσι και σε καρφώσει κανένας, άντρας τώρα, για άντρα μιλάμε, έτσι και σε καρφώσει κανένας ότι την έκανες στις κυράδες σου, γιατί εκεί δεν είναι ανάγκη να έχεις μόνο μία, μέχρι 7 μπορείς άνετα. Τρόπος του λέγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και να πάνε να πούνε ότι αυτός είναι μιχός, την έβαψες εκεί. Καλόν είναι λοιπόν να πας εσύ στον ιερονομικό δικαστή και να του πεις: σε ήχη μου, υπέπεσα στο αμάρτημα αυτό. Τι θα σου πει ο σε ήχης? 80 δημόσιους ραβδισμούς, και θα σκεφτεί ο Θεός αν θα σε συγχωρήσει. Εμείς εδώ ούτε που τα κάνουμε, αλλά είμαστε και βέβαιοι ότι εντάξει, ο Θεός δικός μου μάγκας, ξέρει αυτούς. Και είμαστε ο μόνος λαός που το έχει αυτό, και είναι ωραίο αυτό, ξέρετε. Ο Θεός για τον Έλληνα έχει το ίδιο μπόι με τον άνθρωπο. Από παλιά ερωτευόμασταν μεταξύ μας, κάναμε παιδιά μεταξύ μας, τσιλιμπουρδίζαμε μεταξύ μας, βριζόμασταν ασυστόλως μεταξύ μας, το ξέραμε και το Θεό άμα μας την έδινε, και μετά του κάναμε και μία θυσία, αλλά η θυσία πρέπει να τη μελετήσουμε. Τι είναι η θυσία? Θυσία είναι κόβουμε ένα ωραίο μοσχαράκι, το βάζουμε, το ψήνουμε ωραία ωραία, παίρνει την τσίκνα ο Θεός, γιατί Θεός είναι πνεύμα καθαρό, και το υπόλοιπο τα ξεσκίζουμε εμείς. Παρακαλώ. Είχαμε τη θεωρία των BRICS. Η θεωρία των BRICS δεν νομίζω πως μπορεί για την ώρα να αντιμετωπιστεί ως ρεαλιστική. Ευχαριστώ εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ρεαλιστική. Δηλαδή μέσα έχουμε Βραζιλία, μέσα έχουμε Ινδία. Η Ινδία είναι ένας πολύ καλός μεσάζων για outsourcing. Με πάρα πολύ φθηνά μεροκάματα και παίρνεις, ας πούμε, από την Αμερική τηλέφωνο. Ναι, με παίρνει ο φίλος μας και μου βγαίνει ένα νούμερο που τρέχα γύρευε μέσω Ινδίας. Λοιπόν, η Ινδία έχει επίσης ένα πολύ σκληρό ταξικό σύστημα
των καστών, το οποίο είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον τόπο του της σύγχρονης εποχής. Βλέπεις βέβαια Ινδούς οι οποίοι κυκλοφορούν στον κόσμο και οι οποίοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι, έχουν ιδιαίτερη κλίση στις θετικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στους υπολογιστές, εξαιρετικά υψηλού επίπεδου άνθρωποι, αλλά δεν είναι αυτοί, ανήκουν σε μια τάξη, είναι από ξατρίας και πάνω. Αυτή η Ινδία, παρά το γεγονός ότι προσπάθει, δεν πάβει να είναι ένα από τα χέρια της κοινοπολιτείας που τώρα σιγά σιγά το μοιράζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι παρά ένας εξισορροπιστικός παράγων των δυτικών. Η Κίνα είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Ο Τραμπ το βλέπει. Ο Τραμπ το βλέπει και θέλει να κερδίσει χρόνο. Δεν πιστεύω επί της ουσίας ο Τραμπ να θέλει να τραβήξει μακριά την αντιπαλότητα με την Κίνα. Δεν το πιστεύω. Αλλά σου λέει ότι η περίοδος Ομπάμα και Κλίντον έδωσαν πάρα πολύ μεγάλα προνόμια στους Κινέζους και αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι έχουν το 40% των ομολόγων των Αμερικανικών στα χέρια τους από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά μας έχουν αναγκάσει για αυτόν τον λόγο να εισάγουμε τα προϊόντα τους και μας έχουν ξεκάνει. Δηλαδή έχω εγώ ανεργία, έχω πρόβλημα παραγωγής και οι Κινέζοι με εκβιάζουν. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να το κοντρολάρουν. Και το κάνει. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνουν για πολύ. Κάποια στιγμή που θα έρθει μια ισορροπία θα το μαζέψουν. Ύστερα η Κίνα τι κάνει. One belt, one road. Ο νέος δρόμος του μεταξιού. Νάτος, δείτε τον, για να μην μιλάμε στο Βρόντο. Αυτός είναι ο παλιός. Να σας δείξω ένα καλύτερο σχήμα από αυτό. Αυτό. Το σχέδιο της Κίνας. Το σχέδιο της Κίνας το βλέπετε. Ουσιαστικά ξεκινάει από τις παραλίες της και έχουμε δύο μεγάλα κλαδιά τα οποία έχουν διακλαδώσεις. Το ένα είναι το China Mongolia Russia Economic Corridor, αυτό εδώ, και το οποίο πάει για Βόρεια Θάλασσα, για Γερμανία. Το δεύτερο είναι το New Eurasia Land Bridge Economic Corridor, το οποίο περνάει μέσα από την Κεντρική Ασία και φτάνει πάλι Γερμανία. Μάλλον αυτό φτάνει η Γερμανία, το άλλο πηγαίνει μέσω Ρωσίας. Το τρίτο, το οποίο περνάει μέσα από Τουρκία, και εδώ είναι η σημασία του Κουρδιστάν, γιατί το Κουρδιστάν μπορεί να ελέγξει αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, γιατί είναι και ο πιο εύκολος να γίνει και είναι δρόμος ο οποίος καταλήγει στη Μεσόγειο και θα έρθει να κουμπώσει πού, θα έρθει να κουμπώσει στη Θεσσαλονίκη, θα έρθει να κουμπώσει στον Πειραιά και από τη Θεσσαλονίκη το One Belt One Road θα μπει στο ποτάμιο δίκτυο Αξιός, Μοράβας, Δούναβης. Και αν δούμε τον αξιό Μοράβα Δούναμη, έχω τις ανάλογες διαφάνειες, θα διαπιστώσουμε ότι ολόκληρη η Ευρώπη μπορεί να καλυφθεί από αυτό το ποτάμιο δίκτυο και μάλιστα με εξαιρετικά μεγάλες οικονομίες. Και εκεί αναρωτιέται κανείς και λέει, α, γι' αυτό υπάρχει μια ιδιαίτερα φροντίς στη συνθήκη των Πρεσπών για την δυνατότητα των περικλείστων κρατών να έχουν. Μα θα μου πεις τώρα, μην είσαι συνωμοσιολόγος ρε Μάζη, αφού το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει για τα περίκλειστα κράτη να τους δίδεται δρόμος προς την θάλασσα. Εσύ γιατί πας να μας μπερδέψεις τώρα? Όχι, όχι, λέω κάτι άλλο. Βεβαίως και το λέει.
η πρεμούρα να το βάλει στη συμφωνία δεν είναι κατανοητή. Γιατί, γιατί εδώ σε αναγκάζει σόνι και καλά να το κάνεις και να το κάνεις και άμεσα. Ενώ εσύ θα μπορούσες να διαπραγματευτείς από εκεί και πέρα. Βεβαίως, είσαι υποχρεωμένος. Αλλά θα μπορούσες μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις να βάλεις και κάποιους όρους. Αυτή λοιπόν η κατάληξη One Belt, One Road, Θεσσαλονίκη και μετά πού πηγαίνει. Ξέρετε πού πηγαίνει, ας σας πω πού πηγαίνει. Λοιπόν, γιατί έχει ενδιαφέρον. Δεν την έχω εδώ, αλλά δεν πειράζει. Θα σας δείξω αυτό το οποίο έχει. Για να δούμε λίγο την κατάσταση από που περνάει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε το. Όλη αυτή εδώ η κιτρινίλα είναι σιίτες. Ναι, μεν οι Σιήτες είναι το 15% του Ισλάμ στο σύνολό του, οι άλλοι είναι Σουνίτες, αλλά στον κόλπο Σουνίτες και Σιήτες είναι σχεδόν ισότιμοι. Ναι, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της κατανομής ισχύως στον κόλπο, πρώτον γιατί από εδώ βγαίνει το 30% του πετρελαίου, του διεθνούς. Δεύτερον, διότι αυτό το One Belt, One Road θα περάσει από εδώ για να πάει στην Τουρκία. Ποιος θα το ελέγχει? Αν είναι το Ιράν, τότε θα περάσει πολύ εύκολα. Με τη σημερινή συμπεριφορά της Τουρκίας θα περάσει πάρα πολύ εύκολα. Άρα, τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Γι' αυτό βλέπετε και αυτή την περίεργη αμφιλεγόμενη στάση την αμερικανική απέναντι στον Ερντογάν, γιατί του λένε βρε αγόρι μου, εσύ είσαι δικό μας παιδί, εμείς σε βάλαμε εκεί σαν μαθητή του Γιουλέν για να δείξεις ότι προάγεις ένα δημοκρατικού τύπου Ισλάμ, το οποίο να είναι πρότυπο για όλη τη Μέση Ανατολή, να εξημερώσεις εν ολίγης τις πολύ αυστηρές ουαχαβητικές και σαλαφιστικές ερμηνείες του Ισλάμ στην περιοχή, και εσύ αντί να το κάνεις αυτό πήγες και μου έγινες αδερφός μουσουλμάνος. Τον είδατε πως χαιρετάει? Αυτό σου είπαμε εμείς να κάνεις. Και βεβαίως ο Ερντογάν τους απαντάει ότι δεν θα μου πείτε εσείς τι θα κάνω, θα κάνω αυτό που καταλαβαίνω εγώ καλό για την πατρίδα. Τώρα βεβαίως αυτό που κάνει ο Ερντογάν, γι' αυτό με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ο Θεός να μου κόβει μέρες, να του δίνει χρόνια. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει για την Τουρκία. Και γι' αυτό εγώ την Τουρκία τη λέω μικρασιατικό χώρο. Γιατί τα 32 εκατομμύρια Κούρδων που βρισκόνται στη Συρία, στο Ιράν, στην Τουρκία και στο Ιράκ, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το βάλεις κάτω από ένα χαλί. Αλλά αυτό εδώ το μεγάλο Κουρδιστάν, το οποίο σιγά σιγά χτίζεται, δεν μου λέτε, φύγαν οι Αμερικάνοι, είναι στο δρόμο, βγαίνουν, φεύγουν. Ήμουν ο μόνος ο οποίος το έλεγε. Μετά βγήκε ο Πομπέο, βγήκε ο Μπόλτον. Λέει, κοίταξε να δεις, για να φύγουμε, θα φύγουμε, αλλά θα φύγουμε αν μας εγγυηθείς ότι δεν θα σφάξεις, slaughter, τους Κούρδους. Πά, τα πήρε ο Ερντογάν και τα λοιπά, αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Άκουσε, σου είπαμε, θα φύγουμε, αλλά όταν δεν θα σφάξεις τους Κούρδους και μπορούμε και είμαστε σίγουροι. Να φτιάξουμε, λέει, τότε μία ζώνη. Στα εδάφη της Συρίας βεβαίως. Του λένε ναι, να τη φτιάξουμε. Και πριν 15 μέρες γίνεται το εξής χαριτωμένο, κύριε. Εις το Άμπου Ντάμπι μαζεύονται 4 αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών. Γιώση Κοέν του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Μπορούσες πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 3, πριν 5, σας λέω,
να φανταστείς αυτούς τους τέσσερις να συνεδριάζουν με μυστική ατζέντα κάπου μαζί? Πρώτο, όχι. Δεύτερο, τι άφησαν να διαρρεύσει σαν αποτέλεσμα της συζητήσεώς τους προδεκαπενθημέρου? Η Τουρκία, λέει, είναι επικινδυνοδεστέρα του Ιράν. Συμφώνησαν οι Ισραηλινοί, οι Αιγύπτιοι, οι Σαουδάραβες και οι Εμιρατικοί. Δηλαδή η φωτιά με το νερό συνεφώνησε ότι η Τουρκία είναι πιο επικίνδυνη από το Ιράν. Το Ιράν, λέει, είναι εύθραυστο. Η Τουρκία όμως πάει να εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά ισχυρή σουνιτική αδελφομουσουλμανική δύναμη, την οποία δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε. Ερωτώ τώρα εγώ, ποιος είναι ο μοχλός ο οποίος, εάν, λέω, εάν χρησιμοποιηθεί όπως ήδη χρησιμοποιείται, θα μπορέσει να τιθασεύσει την Τουρκία? Αυτός ο μοχλός είναι πολύ απλά οι Κούρδοι. Νάτι. Αυτοί όλοι που βλέπετε οι καφετοί είναι Κούρδοι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν προσέξετε, βρίσκονται και στα τέσσερα κράτη. Γιατί αυτό το έχει με κόκκινο? Γιατί αυτό το ομόσπονδο κρατήδιο ουσιαστικά είναι το Βόρειο Ιράκ και έχει κοινοβούλιο 114 βουλευτών τώρα που μιλάμε, έχει διαπιστεύσει πρέσβεις σε κάπου 15 χώρες, έχει αστυνομία δικιά του, στρατό δικό του, δικαστικό σύστημα δικό του, σημαία δικιά του, στην οποία μπροστά φωτογραφήθηκε η κυρία Κοντολίζα Ράις μαζί με τον Μπαρζάνη, έτσι. Και έχει και αυτό το έρμο, το πετρέλαιο της Μοσούλης και του Κιρκούκ, το οποίο λέγεται Light Kirkuk και το οποίο κοστίζει σήμερα που μιλάμε $1 μέσα στο βαρέλι. $1 το βαρέλι. Το αντιλαμβάνεστε? Δεν έχει σχεδόν καθόλου θιάφη. Βγαίνει σχεδόν διυλισμένο και από ελάχιστο βάθος, το πολύ 1 χιλιόμετρο. Και αυτό το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή περνάει μέσα από τα τουρκικά εδάφη και καταλήγει στον κόλπο της Αλεξανδρέτας και γίνεται το «έλα να δεις» με το λαθρεμπόριο, του οποίου λαθρεμπορίου ηγείται ο ιός του κυρίου Ερντογάν. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Έτσι, πάρα πολλά τα λεφτά. Και αυτή τη στιγμή τι του λένε οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι, οι οποίοι, καθίστε να δω μόλις βρω το χάρτη, γιατί έχει ενδιαφέρον. Του λένε λοιπόν, να οι περιοχές οι Κούρδικες στη Συρία, εδώ και εδώ, τα κίτρινα. Εκείνο το οποίο θέλει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, είναι και λίγο παλιός ο χάρτης, έχει γίνει ένα αυτάκι εδώ, κίτρινο, έχει μεγαλώσει αυτός ο χώρος. Θέλει τη Μαμπίτς. Γιατί? Να είστε καλά. Γιατί αν ενωθεί αυτό εδώ το κίτρινο όλο με το άλλο κίτρινο, μεταφέρεται όλο το πετρέλαιο της Μοσούλης και του Κιρκούκ πλέον από τα κουρδικά εδάφη και βγαίνει στη Μεσόγειο από ρωσική έξοδο, Λατάκια και Ταρσός. Και σου λένε οι Τούρκοι, αν γίνει αυτό με το χρήμα του πετρελαίου που θα περάσει από εδώ, αυτοί οι Κούρδοι θα γίνουν πανίσχυροι και μαζί με τους Κούρδους του Ιράκ, όπου πακτώνεται όπως βλέπετε αυτό εδώ, θα γίνει κάποια στιγμή ένα ομόσπονδο κρατήδιο και μετά σειρά ποιος έχει, εμείς από πάνω. Μα αυτό πρέπει να το εξαφανίσουμε. Έλα όμως που περιέργως, ενώ έτσι είναι όπως το λέει είναι ο Ερντογάν, το G5 PYG
οι πολιτοφυλακές, δηλαδή οι κουρδικές στη Συρία. Εδώ όλη αυτή η περιοχή λέγεται Ροχάβα. Αυτή είναι όντως παρακλάδι του ΠΚΚ. Το ΠΚΚ οι Αμερικανοί το έχουν αναγνωρίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ως τρομοκρατική οργάνωση. Τους λέει τώρα ο Ερντογάν, όπου έχει δίκιο να το λέμε έτσι, ναι, ρε παιδιά, αυτοί οι τύποι του ΓΠΤΖ είναι παρακλάδι του ΠΚΚ, άρα είναι και αυτή τρομοκρατική οργάνωση. Όχι, αυτή δεν είναι. Τους λένε οι Αμερικανοί. Μα δεν είναι αυτή. Γιατί το λένε? Γιατί ακριβώς σε αυτήν εδώ την περιοχή οι Αμερικανοί έχουν μόνο 19 βάσεις. Οι δε Γάλλοι έχουν 7. Τι έγινε τώρα με το που ακούστηκε αυτό το πράγμα ότι αποσύρονται τα στρατεύματα που τους τρέλανε ο Ντόναλντ? Έφυγαν αμέσως μια αντιπροσωπεία Κούρδων και πήγανε στο Μακρόν. Και του είπανε, κοίταξε να δεις, εμείς πολεμάμε εδώ στη Ράκα και στο Αλζόρ για να τελειώνουμε με τους τελευταίους του ΙΣΙΣ. Εάν μας την πέσουν οι Τούρκοι από πάνω, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναμαζευτούμε όλοι απάνω για να υπερασπίσουμε τα χωριά μας και τις οικογένειές μας. Αν όμως μείνει το Αλζόρ και η Ράκα ελεύθερες, τότε θα σας κουβαληθούν όλοι εδώ. Γιατί έχετε πολλούς δικούς σας εδώ, Γάλλους. Μια χαρά Γάλλους με γαλάζια μάτια, ξανθά μουσια, ό,τι πρέπει, αλλά είναι μαχαιροβγάλτες. Τους θέλετε, εμείς θα φύγουμε μια φορά. Οι Γάλλοι άλλο που δεν θέλαν, γιατί θυμηθήκαν και την παλιά γαλλική εντολή στη Συρία, γιατί εδώ πέρα παίζεται, κύριε, ένα νέο Σάιξ Πικό. Και θα σας δώσω μερικές έτσι σκεψούλες. Μόλις τελειώσω με αυτό. Και τι ανακοινώνει ο Μακρόν? Η Γαλλία θα διπλασιάσει τις δυνάμεις της στη Ροχάβα. Ένα. Γιατί λέω Σάιξ Πικό? Ξέρετε, παίρνω την ευθύνη απάνω μου. Απλώς κάνουμε μια φιλική συζήτηση τώρα. Έρχεται εδώ ο Μακρόν. Τον πάμε στην πνίκα. Μιλάει. Μας λέει για το ευρωπαϊκό όραμα και τον ευρωπαϊκό εθνικισμό. Ενδιαφέρον. Μην το πετάτε, κρατήστε το. Δηλαδή, η Ευρώπη ένα και μόνο έθνος. Ενδιαφέρον. Γιατί λέει εθνικισμό? Γιατί είναι της μόδας πια σε όλη την Ευρώπη. Εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ. Μετά έρχεται στην Ελλάδα ποιος? Έρχεται η Βρετανική Αυτοκρατορία. Έρχεται ο Κάρολος και η Καμίλα. Δεν έρχεται η Πρωθυπουργός της Αγγλίας, η οποία σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Έρχεται η ίδια η Βρετανία. Και πού πηγαίνει? Πηγαίνει στην πατρίδα μου την Κέρκυρα, όπου του κάνουνε και δώρο το βαφτιστήρι του μπαμπά του, ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος και τον βαφτίσαμε στο Μωρέπο, τζόγια μου. Και δακρύζει ο καημένος. Λοιπόν, πορε παιδί μου, κοίτα να δεις. Και ήρθε εδώ και αυτό και εκεί και μίλησε και με τον έναν και μίλησε και με τον άλλον και πήγε και στο Μαξίμου και ήπια και καπουτσίνο χωρίς καλαμάκι. Ναι. Και κάθομαι, γεια σας, και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, με το που είπε ο Τραμπ ότι εγώ αρχίζω και αποσύρωμαι από εκεί, ενεφανίστησαν αυτοί οι δύο, οι οποίοι τώρα διαγωνίζονται ποιος θα κληρονομήσει και ποιο κομμάτι στην περιοχή της Μεσογείου. Σας το εκμυστηρεύουμε σαν σκέψη. Έτσι, θα δούμε. Αλλά είδα και κάτι άλλες φωτογραφίες με βασιλόπεδες οι οποίοι φωτογραφίζονται δεξιά και αριστερά από την Βρετανίδα πρέσβυρα. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών, αν δεν απατώ, με κάπου είχα διαβάσει ότι είχε δηλώσει ότι είναι αριστερός. Επιτρέψτε μου να πω ότι πολιτικά ποιον εξυπηρετεί η επαναφορά, σε πολιτικό επίπεδο, δεν μιλάω για παλινορθώσεις, ποιον εξυπηρετεί η επαναφορά τέτοιων πυρήνων
που να έχουν λίγο από την έγκλη του θρόνου. Τη δεξιά. Όχι. Διότι όπως και να το κάνουμε, κύριοι, άλλο να είσαι πρίγκιπας και άλλο να είσαι, μπας περιπτώσει, ένα πλουσιόπεδο το οποίο, μπας περιπτώσει, μα. Πρίγκιψ είναι πρίγκιψ. Ε, δεν είναι, έχει ένα μύθο, μια έγκλη. Ποιανού ψήφους θα πάρει? Για πέστε μου κάτι, όταν έγινε εκείνο το... Ψηφίσαμε εμείς. Όταν έγινε εκείνο το δημοψήφισμα για το βασιλιά να μείνει ή να φύγει επί Καραμαλή, θυμάστε το ποσοστό που πήρε η βασιλεία? Δεν το πήρε από την αριστερά, βέβαια, ούτε από το κέντρο. 30. Ξέρετε, αυτό είναι μία παρά... Ζούμε εμείς. Ε? Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ όλοι καλά εμένα και εσάς. Ενώ αυτοί που ψηφίσανε τότε και ζούνε και παιδιά έχουν κάνει και δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Κουβέντα να γίνει. Και να πω και κάτι. Έχουμε κουραστεί κιόλας, βρε παιδί μου, από αυτό το παρικμασμένο πολιτικό σύστημα. Θέλουμε κάτι φρέσκο, κάτι ευρωπαϊκό, κάτι καθαρό, κάτι καινούριο, ε? Το οποίο, βρε παιδί μου, μήπως το αδικήσαμε τότε, ε? Το φρέσκο είναι η βασιλεία, δηλαδή. Ε? Το φρέσκο το θεωρούμε ότι είναι η βασιλεία. Όχι, δεν με κατάλαβες τώρα. Δεν είπα παλινόρθωση. Δεν είπα παλινόρθωση. Και δεν κατάλαβες και το πνεύμα με το οποίο μιλάω. Ότι θα υπάρξουν απόψεις που θα λένε αυτό. Έτσι, τώρα συνοηθήκαμε. Μπράβο. Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα νέα παιδιά δεν θυμούνται τέτοια πράγματα. Εσείς και εγώ, ναι, θυμόμαστε. Οι τριαντάριδες, οι σαραντάριδες δεν θυμούνται. Και δεν θυμούνται να έχουν φθαρεί αυτοί. Και να σας πω και κάτι. Δεν χρειάζεται να πάρεις πολύ. 15% να πάρεις. Ποιος θα κυβερνάει συνέχεια μετά? Ε? Να σκεπτόμαστε και λίγο έτσι περίεργα, γιατί δεν κάνει κακό. Δεν κάνει κακό. Έτσι, άλλος. Η κυρία. Ναι. Η μία είναι γιατί, αφού η Ευρώπη θέλει να εμποδίσει την επιρροή των Ρώσων μέχρι τη Μεσόγειο. Είπα εγώ για την Ευρώπη. Είπα για την Ευρώπη εγώ. Για τη Γερμανία, μήπως. Είπα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Λονδίνο. Και ο ρόλος της Ευρώπης. Ποιας Ευρώπης? Της Γερμανικής Ευρώπης. Α, η Γερμανία κάνει τη δουλειά της μια χαρά με τη Ρωσία. Ωραία. Και δεν ρωτάει κανένα. Όχι, για τη Μεσόγειο. Για την επιρροή στη Μεσόγειο. Έχει αυτοδύναμη πολιτική, την οποία εφαρμόζει τώρα, στα Σκόπια, παραδείγματος χάρη. Γιατί χρειάζεται τα Σκόπια και δεν χρησιμοποιεί την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα, νομίζω, πάντα είναι πρόθυμη. Χρειάζεται και τα Σκόπια και την Ελλάδα. Χρειάζεται και τα Σκόπια και την Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Γιατί οι δρόμοι ανεβαίνουν από την Ελλάδα, ναι. Τα λιμάνια είναι στην Ελλάδα, οι πρώτοι σιδηρόδρομοι είναι στην Ελλάδα, το ποτάμι είναι στην Ελλάδα και συνεχίζει με μέσα. Περισσότερο θα χρειαζόταν την Ελλάδα παρά τα Σκόπια. Όχι, και τα δύο τα θέλει. Ναι, ωραία, και τα δύο. Αλλά περισσότερο θα έπρεπε να κάνει το χατήρι της Ελλάδος και λιγότερο των Σκοπίων. Ξεχάστε το. Εντάξει, το ξεχνάω. Ξεχάστε το. Το μπλοκ είναι ένα. Εντάξει, το βλέπετε γεωγραφικά. Δεν επιμένω, εντάξει. Ναι, το ξέρω. Αλλά έλεγα ότι κατά τη γνώμη μου τα Σκόπια πρέπει να ήταν υποδέστερα της Ελλάδος. Να σας πω, συγγνώμη που σας διακόπτω, να σας πω κάτι. Έχω μία θεωρία. Τα Σκόπια βιάζονται να τα βάλουν στο ΝΑΤΟ και έχουν φροντίσει προηγουμένως να τονίσουν την αλβανική εθνότητα, γιατί θέλουν να τα διαλύσουν εντός του ΝΑΤΟ. Ναι, γιατί άμα διαλυθούν εκτός του ΝΑΤΟ είναι επικίνδυνη η ρωσική επιρροή. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, εμείς
Έχουμε να κερδίσουμε κάτι με τη διάλυση των Σκοπίων. Γιατί έχουμε να κερδίσουμε επειδή υπάρχουν. Όχι, θέλω να πω, ακόμα πιο χαμένοι θα είμαστε εμείς, γιατί θα μοιραστούν στις άλλες δύο δεξιά και αριστερά χώρες. Ήδη, κυρία μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ουσιαστικά το Κόσοβο, γεια σας, το Κόσοβο και η Αλβανία, ουσιαστικά έχουν καταργήσει τα σύνορά τους. Ωραία. Είναι μια θλιβερή ιστορία. Πάω στο δεύτερο μου ερώτημα. Αφού το Ισλάμ πρόκειται σε 20 χρόνια να κυριαρχήσει, δεν αξίζει τον κόπο να φέρουμε σε κάτι αντίθετο. Όχι, το κατά πόσον... όχι, μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Το κατά πόσον θα κυριαρχήσει ή δεν θα κυριαρχήσει είναι δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα είναι το τι πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε το Ισλάμ. Εμείς εν Ελλάδα τι μπορούμε να κάνουμε. Ακούστε, καλά. Αυτό που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, αν προσέξατε, γιατί εδώ έρχεται και κουμπώνει, αν προσέξατε, ο κύριος Κασόγγι, ο Μακαρίτσο Κασόγγι αυτός εδώ, τον οποίο τον ρίξανε μέσα σε οξύ και τον κάνανε νεράκι, καταρχάς δεν είναι καμία αθώα περιστερά ο άνθρωπος, έτσι. Είναι ανιψιός του Αντνάν Κασόγγι, του μεγαλύτερου εμπόρου όπλων στον κόσμο, ένα το κρατούμενο, και αδελφός μουσουλμάνος ο ίδιος, έτσι. Αυτά αν τα ξέρουμε, ότι δικαιολογεί στο φόνο. Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Απλώς να ξέρουμε ποιος είναι. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι θέλουν να εκθρονήσουν τη Σαουδαραβική μοναρχία. Απλώς εξηγώ εγώ τώρα. Τι βάλανε τον Μπιν Σαλμάν όταν έγινε η διάσκεψη των Αράβων ηγετών, που είχε πάει και ο Τραμπ, μόλις είχε βγει και χορεύανε με τα ξύφη και τα λοιπά, και απομονώσανε το Κάταρ. Το Κάταρ γιατί το απομονώσανε? Γιατί είναι η έδρα, η διεθνής των αδελφών μουσουλμάνων. Και ο χρηματοδότης των αδελφών μουσουλμάνων και της Τουρκίας επίσης. Λοιπόν, τι του είπανε του Μπιν Σάλμαν? Κοίταξε, κανόνισε να εξυγχρονίσει το Ισλάμ. Γιατί? Δύο είναι οι μεγάλοι πόλεις σεβαστοί για τον Ισλαμικό κόσμο. Είναι η νομική σχολή του Άλα Άζαρ στο Κάιρο, του Πανεπιστημίου του Άλα Άζαρ, ιερονομικό, και η νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Μέκας. Μέκα. Σαουδική Αραβία. Δεύτερο επίπεδο. Πρώτο είναι το Αλάζαρ στην Αίγυπτο. Μόνο αυτοί μπορούν να εξυγχρονίσουν το Ισλάμ και να δώσουν νέες ερμηνείες. Εγώ και εσείς, ό,τι και να λέμε, είμαστε απαξιωμένοι. Γιατί είμαστε κάφαρ. Είμαστε άπιστοι. Είμαστε βέβαια λαοί της βίβλου και δικαιούμεθα να έχουμε θέση δευτέρας τάξεως μπροστά στους μουσουλμάνους. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για τη θρησκεία τους. Απαγορεύεται. Αυτοί μπορούν να μιλάνε για όλες. Γιατί? Γιατί έχουν τη μεγάλη αλήθεια αυτοί. Ο δικός μας ο Ιησούς ήταν προφήτης πριν από τον Μωάμεθ, ο οποίος όμως ήταν ατελέστερος του Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ είναι ο πιο τέλειος. Λοιπόν, αυτή τι έκανε τελευταία, μόλις πήρε την εντολή από τον Τραμπ, ο Μπιν Σαλμάν, τι είπε? Θα εξυγχρονίσω το Ισλάμ. Βγήκε ο Ερντογάν και του λέει, ποιος είσαι εσύ που θα μιλήσεις για εξυγχρονισμό του Ισλάμ, λέει. Αυτά, λέει, τα λένε κάτι ηλίθιοι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες, κανένας άλλος. Επιλέξει. Ο Μπιν Σαλμάν όμως τι έκανε? Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να επιτρέψει στις γυναίκες να πάρουν άδεια οδηγήσεως. Επανάσταση. Το δεύτερο, να πάνε στον κινηματογράφο και να παρακολουθήσουν επίσης συναυλίες. Εννοείται. Να το ξεφτυλίσουμε. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Άρα ο Σάλμαν έπρεπε να παραμείνει και δεν υπήρχε κανένας Κασόγγι για να του φάει το κεφάλι. Τέρμα. Τι λέω λοιπόν για να γίνω σαφής? Ότι το Ισλάμ πρέπει και μόνο από αυτές τις πηγές
να εξυγχρονιστεί. Δεν υπάρχουν άλλες. Όλοι εμείς, οι σοφότεροι εξ ημών, με τα πολύ καλά αραβικά κτλ. 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 Δεν έχουμε δικαίωμα να ομιλούμε. Κοιτάξτε, στη θεωρία των διεθνών σχέσεων λέει ότι για να προβλέψεις σχετικά με έναν εθνικό κοινωνικό σχηματισμό πρέπει αυτός να δρά ορθολογικά. Ναι, ναι, δηλαδή... Να μην σας πρίξω όμως, γιατί νομίζω ότι σας πέθανα, έτσι. Ναι.